Θα μπορούσατε, δεν το φέρετε, δεν μου το ρωτήσετε κάτι.
Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είναι ξεκάθαρο, απαγορεύεται ρητά η μισθοδοσία να είναι ονομαστική. Είναι αυστηρά προσωπικά δεδομένα. Η ερώτηση που διαδοχήκατε σε μένα ήταν γιατί στο Δήμο είναι έτσι και από το συγκεκριμένο έδαφο που το είχα φέρει και θα πει ποιο είναι, ενώ στο ΔΕΠΑΠ είναι αλλιώ. Δεν είναι ονομαστικά. Υπάρχει ένα έδαφο που αναφέρει μέσα από του συμβασίου πόλου. Τα 5-16 ονόματα, δεν έχω το πρώτο και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά η ερώτηση είναι εδώ έτσι και αν λέω, και έχει απαντήσει το Δήμο. Εάν λέω υπάρχει αυτό, τότε να το απολυθούμε παντού. Αν δεν ισχύει αυτό, να το απολυθούμε δύσκολο. Εγώ είπα να είναι το ίδιο σε όλη την εικόνα του Δήμου μας. Όλα τα νομικά πρόσωπα και στο Δήμο. Αυτό ήταν το. Εγώ το κατάλαβα. Συγγνώμη. Απλά όταν συνεχίστηκε στο κανάλι που είναι δικό σας και από μέλη του δικαστήριου σας που είναι υποψήφιοι, θεωρώ ότι ήταν χρήμα κάτι που μέσα και έπρεπε να αντιδράσω και να απαντήσω. Γιατί δεν ήταν ειδικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Μεγαμαντά. Αν μου επιτρέπετε προς σας, σε ό,τι αφορά το ένταλμα είναι αυτό, είναι το ένταλμα 107 που έχετε επικαλεστεί. Σας το δίνω και αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε. Να διαβάσετε εσείς, γιατί καλυφθήκατε το ένταλμα 107, τι λέει. Λέει ένα όνομα και μετά λέει και λοιπά. Λέει δεύτερο όνομα και μετά λέει και λοιπά. Λέει τρίτο όνομα και μετά λέει και λοιπά. Δεν είναι και δεν μπορεί να είναι πεδίο ασφαλότητας η μισθοδοσία των υπαλλήλων. Μπορείτε να ανατρέξετε στη διάρκεια, υπάρχουν αναρτημένες όλες οι μισθοδοσίες, είναι πάντα με το αρχικό όνομα και αν θέλετε μπορούμε να ελεγχθούμε και για αυτό ως προς την ομιμότητά του. Δηλαδή και αυτό θα έπρεπε ή θα μπορούσε μάλλον, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, θα μπορούσε να έχει το πρώτο και το τελευταίο όνομα του επωνύμου και ανάμεσα αστερίσκο. Δεν υπάρχουν ονομαστικές καταστάσεις και παρακαλώ πολύ το θέμα να τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είπα πάντα στο Δήμο του Βουλίου του Κοράτου, θα πρέπει να τσίγουμε σπάτη, το ίδιο στα τόπο του συγκέντρωση, τι πέρα στο σχολείο, τι πέρα στο γραφείο.
καλό θα ήταν να φύγει και δεν ξέρω, να βάλουν κάτι άλλο ή να μην βάλουν και τίποτα. Περιφραγμένο είναι μια χαρά, είναι, δεν θα μπει κανείς μέσα. Τρίτο, στη Φλέμη, στο Σλαβενίδη, εκεί που είναι το πρώτο διάδρομο. Έχουν φύγει τα πέδες και τα θυμάστε και τα πλαστικά από εκεί πέρα. Μου φαίνεται κανένα δίνουμε τρίμο. Όπως μπαίνουν στη Φλέμη. Ακριβώς, όπως μπαίνουν. Τουλάχιστον δύο φορές μπροστά μου έχω δει από εκείνο τελευταία στιγμή να κόβει το τιμόνι για να μην το καβαλάει. Καλό θα είναι που το βλέπουμε όλοι κάθε μέρα και περνά, να αποκατασταθεί και αυτό. Με κάποιον θα πρέπει ένας να περιμένει ή να βρει ένα άνοιγμα. Άρα δείτε το εκεί, γιατί εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Και τέλος αυτό που είπα, ότι δεν είναι ερώτηση, Πρόεδρε, αλλά άνθρωπο ενημέρωση και παρέμβαση θα κάνω στο Δήμαρχο. Έχω και τη φωτογραφία που έχει Δήμαρχο να δεις. Έχει πάει προφανώς ο οργανισμός με εμένα και έχει βάλει έναν καινούριο. Στο ιστό της ημέρας, στον Άγιο Νικόλα. Είναι ισοληψία, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Έχει πάνω κάποια κεραία. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, ποιος ήταν ο λόγος. Δεν υπήρχε άλλος χώρος. Πήγαν ακριβώς δίπλα στη σημεία. Μία, πώς να την πω, περίπτωση η οποία είναι άσχημη. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι που πηγαίνει εκεί βγάζει μια φωτογραφία με το κλασικό θέμα, δηλαδή η σημαία και ο Άγιος Νικόλας, και τελικά θα βλέπεις και μια κεραία. Κάντε τους μια ερώτηση ή τέλος πάντων μια παρένεση, αν μπορεί αυτό το πράγμα να πάει κάπου αλλού. Έτσι. Στο Viber, δεν το έχω δει, θα το ρωτήσω. Όσον αφορά, έχουν βάλει τώρα και. Λοιπόν, Βασίλη, όσον αφορά το κομμάτι της εσοχής που παρατήρησες στην περίφραξη, στο σημείο αυτό θα δει μια γεφυροπλάστικα που είναι απαραίτητη. Απέξω, ναι. Που είναι απαραίτητη η κατάσταση για την ολοκλήρωση και το τελικό έγγραφο για την αδειοδότηση του χώρου της εργασίας των βασικών υπολοιμάτων σύμφωνα με την νομοθεσία. Τα αυτοκίνητα τα οποία φεύγουν με το χρηματισμένο υλικό θα πρέπει να ζυγίζονται
Αν το πιστεύει, μην πούμε τα πιστεύει. Όχι, απλώ θέλω να πω ότι δεν είναι χώρο ελεύθερο. Το περιθώριο. Θα γίνει. Το περιθώριο, Βαγγέλη, είναι πολύ μικρό. Απλώ μπορεί κατά μήκο να πάνε αυτοκίνητα. Δεν είναι χώρο να σκάψει να βάλει. Έχει μετά το κτίριο. Μετά το κτίριο. Όχι, πριν το κτίριο. Μιλάω πριν το κτίριο. Πριν το κτίριο, με συγχωρεί. Πριν το κτίριο είναι μια μεγάλη εισοχή. Ναι. Έχει μια μεγάλη εισοχή. Σε εκείνο το χώρο θα γίνει και χειροπλάστικα, έτσι μέσα στα όρια και θα περιχαραποθεί από την έξω μεριά και μεσή. Βέβαια, για να πούμε κάτι χαμηλό, ξέρω εγώ, με μπλόκια, ώστε να μπαίνουν τα αυτοκίνητα και να φεύγουν. Εντάξει, δεν θα μείνει έτσι. Να το έχει δίκιο όμως, ότι αν αφαιθεί έτσι, θα γεμίσει από χώρο τάφου. Θα τη δω τι είναι. Θα το δω περισσότερο και θα μιλήσω με τον κύριο Ψοφότη με τον κύριο Διευθυνό Σύμβουλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε επομένως. Ο κύριος Βασιλόπουλος. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι έχουμε καταγγελίες από ανθρώπους στον Τράφη και στην Γιόνη ότι έχουν περάσει 8 μήνες, έχουν κάνει μια αίτηση για το επίδομο των 600 ευρώ που λέμε και δεν έχουν λάβει καμία απάντηση, ούτε θετική ούτε αρνητική. Θα πρέπει αυτό να το δούμε, γιατί σε πάρα πολλούς έχουν δοθεί απαντήσεις, σε κάποιους δεν έχουν δοθεί καθόλου απαντήσεις. Είναι το ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν έχουν λάβει απάντηση. Και επίσης θα ήθελα να έχω μια απάντηση. Πόσα σύντησες έγιναν, πόσα επιδόματα εγκρίθηκαν να δοθούν και πόσα επιδόματα απορρίφθηκαν. Θα κάνω μια εικόνα του πώς προχωράει αυτή η διαδικασία. Είχατε πει, αν θυμάμαι λίγο, ότι θα τελειώσει αυτό το Δεκέμβριο σαν διαδικασία. Πέρασε κάποιοι μήνες, δεν έχει τελειώσει, μια ενημέρωση για το τι γίνεται. Το επόμενο. Αναφέρθηκε ο Δήμαρχος σε τοπικό μέσο ενημέρωσης για ζημιές που έγιναν στο γέλο Ραφίνας. Και τις αποτίμησε περίπου στους 2.000 ευρώ ότι προέκυψαν μετά από αυτοψία που έκανε ένα κλιμάκι. Θέλω να ρωτήσω, έκθεση αυτοψίας συντάχθηκε, υπάρχει, τι αναφέρει και πέρα από αυτό, αν μπορούμε να έχουμε ένα αντίγραφο, μπορούμε να έχουμε ένα αντίγραφο αύριο και αύριο κάποια στιγμή να περάσουμε τα παραλάβω τα αντίγραφα να στέλνουμε. Αντίστοιχα, είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι αρχίζουμε, διαβάζω τώρα επιλέξει αυτό που είπε, αρχίζουμε και μαζεύουμε τα συντρίμια από το γέλο Ραφίνας. Οι υπηρεσίες του είναι πανταχού παρούσες για να βγάζουν κάποιες όμορφες φωτογραφίες ότι δεν έγιναν βανδαλισμοί, άφησαν να πέφτει από το σχολικό συγκρότημα ένα καλοριφέρ που ξύλωσαν. Αυτά για να υποθεί κάποτε η αλήθεια, δηλαδή. Και σας ρωτώ, Δήμαρχε ή Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα παιδιά έβγαλαν φωτογραφίες που δεν έλειπαν τα λογικά τους. Θα αποκαταστήσετε κάποια στιγμή την αλήθεια. Θα πείτε ότι δεν ήταν αυτή η παρουσίαση. Υποκαθίσατε αυτή τη στιγμή κάποια άτομα και εδώ στο Δημοτικό Συμβουλίο πρέπει να πείτε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Διαφορετικά, αφήνετε μία λάθος εικόνα και τουλάχιστον αυτό που εισπάθω εγώ είναι ότι εκθέτουμε παιδιά τα οποία δεν έκαναν κάτι λέγοντας ότι βανδάλισαν ένα σχολείο. Κλείνοντας, τελευταίο. Επίσης, είπατε επιλέξει για καθηγητή του Λυκείου Ραφίνας. Δεν το υπονοώ, το λέω σαφέστατα και είναι γνωστό. Μπορεί να είναι εξαιρετικός σαν άνθρωπο και αγαπητός, μπορεί να βάζει καλούς βαθμούς στα παιδιά, η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Και εμένα, ένας καθηγητής που βάζει καλούς βαθμούς, θα τον αγαπούσα. Καλά κάνουν τα παιδιά και τον αγαπάνε. Αυτά τα δηλώσατε μετά μάλιστα και την παρέμβαση της ΕΛΜΕ, που καταδίκαζε προηγούμενη δήλωση για συγκεκριμένο άτομο για την κύριο Λαζαρή, το συνδέσμιο αναφέρατε ποιος είναι βέβαια, αλλά όλοι καταλαβαίνουν γιατί τον λέτε, και είναι ομολογούμενος ένας αγαπητός καθηγητής, στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο στα παιδιά.
ουσιαστικά τον ανταλλάζει ένας καθηγητής να εξαγοράζει την αγάπη των παιδιών με βαθμούς, είναι μια πολύ σοβαρή κατηγορία. Εγώ δεν έχω τον τρόπο να την ελέγξω αυτή την κατηγορία, αν ευσταθεί, παρά μόνο με την κοινή γνώμη. Υπάρχουν αποδείξεις και αν υπάρχουν πρέπει να πάνε στα δόντια όργανα αυτές οι αποδείξεις. Διαφορετικά επίσης πρέπει να το ανακαλέσουμε το πρόβλημα και για να αποκαταστήσουμε επίσης για ένα κατοικητήριο. Είναι λάθος να φύγει το κύριο των κατοικητών. Και τα παιδιά προς πιστεύονται. Είναι αλήθεια. Ευχαριστώ. Κύριε Σεβά. Διάφορα ζητήματα όπως ιδιοκτησιακό καθεστώς και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ακολουθήσουμε μια διαδικασία να πάμε δηλαδή στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ετηθούμε πλέον τα χαμόγελα για αυτές τις παιδικές χαρές. Όπως τα είδατε και στην εισήγηση, έχουμε 13 στην πρώτη κατηγορία παιδικές χαρές οι οποίες θα πιστοποιηθούν άμεσα, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα είναι πιστοποιημένες. Έχουμε μια δεύτερη κατηγορία, τις οποίες τις ονομάζουμε παιδικές χαρές που χρειάζονται συμπληρωματικές εργασίες. Είναι οι αμέσως επόμενες, που θα γίνουν μικρές παρεμβάσεις ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν και αυτές την ίδια διαδικασία. Έχουν επιστοποιημένα όργανα να λείπουν κάποιες εργασίες ώστε να πάρουν και αυτές το χαμόγελο. Έχουμε την τρίτη κατηγορία, την οποία ονομάζουμε αποψηλωμένες παιδικές χαρές, οι οποίες δεν είναι στην λειτουργία. Έχουμε ακολουθήσει και σε αυτό την νομοθεσία που λέει ή θα πρέπει να είναι κλειστές ή περιφραγμένες ή αποψηλωμένες. Και έχουμε και την τέταρτη κατηγορία, στην οποία αναφέρονται τρεις παιδικές χαρές. Έτσι χαρακτηρίζονται από την νομοθεσία. Ουσιαστικά είναι σε ιδιωτικές εκτάσεις, είναι ακόμα και σε.
για τους λόγους που μπορούν που σας προανέφερα, ζητώ τη δική σας ψήφο, ώστε να μπορέσουμε να πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, να εγκρίνουμε και να πάρουμε τα χαμόγελα. Είναι μια διαδικασία που θα την ακολουθούμε ή θα την ακολουθεί ο Δήμος, να το πω καλύτερα, κάθε χρόνο, ώστε να μπορεί να παίρνει τα χαμόγελα. Τώρα ερωτήσω. Εγώ λοιπόν, είναι ο κύριος Πιστικίδης, τον Αγιώτο και είναι ο Πολέτσακα. Τότε ερώτηση. Εσείς η κυρία Παπαδογούλου και ο κύριος Βασιλόπουλος. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος, η κυρία Παπαδογούλου συγγνώμη και μετά ο κύριος Βασιλόπουλος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια ερώτηση σχετικά με την μετελική χαρά την Σάπαρη, η οποία είναι η μισή φτιαγμένη, αν δεν κάνω λάθος, και η άλλη μισή είναι, έχει ένα σίδερο, ένα άγγελο, δεν ξέρω τι. Για ποιο λόγο και αυτή η μισή και η άλλη μισή είναι σε αυτή την κατάσταση, και πώς είναι λιγάκι, είναι λίγο κίνδυνο για τα παιδιά. Κοιτάξτε, ευχαριστώ. Κύριε Παπαδοπούλου, έχουμε, δεν το ανέφερα κακώς, και πλέον έχουμε και τη φύλαξη και τη συντήρηση όπως μας ορίζει το Υπουργείο για την παρακολούθηση των περιοδικών χαρών, για την παρακολούθηση της κατάστασης των περιοδικών χαρών. Για τη συγκεκριμένη όμως περιοδική χαρά, εκεί είχαμε είχαμε αυτή την κατάσταση, διότι έχουμε ένα ζήτημα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δεν είναι στο περίγραμμα όλη η περιοδική χαρά, οπότε αναγκαστήκαμε να ακολουθήσουμε ό,τι αναφορά το περίγραμμα στο οποίο μας εκείνη παραχώρηση. Κύριε Βασιλόπουλος, κύριε Βασιλόπουλος. Το είχα νομίζω αναφέρει την προηγούμενη φορά στο αντίστοιχο θέμα που διέφευγε στους μήνες. Εμείς καλούμαστε να αποφασίσουμε για το αν πρέπει να στείλουμε προς το ΙΠΕΣ έτοιμα χορήγηση του ειδικού σήματος ή για κάτι άλλο. Να μου πείτε δηλαδή ποιο είναι αυτό που πρέπει να διευκοσυφίσουμε θετικά ή αρνητικά. Ναι, κύριε Βασιλόπουλε, έχετε δίκιο. Ουσιαστικά, εμείς εδώ φέρνουμε την εισήγηση, η οποία πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για την υφιστάμενη κατάσταση, τη σημερινή κατάσταση των παιδικών χαρών, όπως έχουν σήμερα οι παιδικές χαρές. Είναι μια εισήγηση, λοιπόν, που λέει ότι οι 14 παιδικές χαρές είναι στην κατάσταση έτοιμες να πάρουν το χαμόγελο. Εμείς λοιπόν θέλουμε τη συμφωνία του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσουμε να πάμε με αυτή και τους φακέλους αναπαιδική χαρά στο Υπουργείο Εσωτερικών για να μπορέσουμε να, πάρουμε, να κάνουμε το τελευταίο βήμα, να ολοκληρώσουμε δηλαδή τη διαδικασία, να πάρουμε το χαμόγελο. Αυτό θα το κάνουμε και κάθε χρόνο. Θα έρχεται κάθε χρόνο. Και θα έχουμε και τη χαρά βέβαια, κάθε φορά που προσθέτουμε και άλλες παιδικές χαρές μέσα σε αυτές, οι οποίες είναι διευκρινμένες και έχουν δυνατότητα να πάρουν το χαμόγελο, να περνάμε και αυτές μέσα στην αυτή διαδικασία. Κύριε Πιστική, είπατε ότι θέλετε να πείτε κάτι. Τοποθέτηση. Ναι, έχουν σταματήσει εδώ. Α, δεν είναι ακόμα. Ναι, και εσύ, εγώ το είπα. Αν δεν είναι τοποθετήσει, πρόεδρε, δεν είναι. Ναι, είναι ο κύριος Πιστικής, η κυρία Τσεβά, κύριο Βασιλόπουλος. Πιστεύουμε, πρόεδρε, ότι θα πρέπει, με κάποιες επισημάνσεις που θα κάνουμε, θα πρέπει να προχωρήσουμε και αυτό είμαστε θετικοί όσον αφορά την εισήγηση, φίλε Σπύρο. Αυτό το οποίο, δηλαδή, ήδη πιστεύω ότι έχουμε αργήσει να παραδώσουμε παιδικές χαρές ασφαλείς στα παιδιά μας για να μπορέσουν να είναι, ειδικά στο εξάμεινο που έρχεται, το καλοκαιρινό, να μπορούν να παίξουν, να έχουν εκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα. Αυτό που θέλω να επισημάνω μαζί με την παιδική μου ψήφο είναι το εξής, ότι συμπεριλαμβάνεται η φύλαξη και πιστεύω ότι έχετε λάβει γνώση για τη φύλαξη, ότι κάποιος άνθρωπος πρέπει να τις ανοίξει, να τις κλείνει, έτσι είναι ένα σημαντικό θέμα. Και σαν δεύτερο, πιστεύω ότι θα πρέπει να επιταχύνεις με προτεραιότητα, Σπύρο, τις παιδικές χαρές που είναι μέσα στα σχολεία, τις μονάδες που αναφέρει, διότι
θα είναι κρίμα το Σεπτέμβριο, στην καινούργια σχολική χρονιά, να μην είναι αυτές ασφαλείς όταν θα έρθει να πάρει σχολείο. Ας εκμεταλλευτούμε δηλαδή αυτό το χρονικό διάστημα που είναι από σήμερα. Εντάξει, το άλλο είναι να πάρουμε το χαμόγελο που λες, αλλά από σήμερα μέχρι να φτάσουμε στην έναρξη του χρόνου, καλό θα είναι να δώσετε προτεραιότητα σε αυτές τις παιδικές χαρές, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε καθόλου έτοιμοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κυρία Σεβά. Και εγώ έχω πει. Θα το πάμε να το πάμε. Δύο θέσεις επισημάνσεις. Και οδός ιδιωτική που την ονομάσαμε εμείς Άνδρου, δηλαδή σε άλλο ΠΕΤ, είναι ανάμεσα σε δύο ΠΕΤ. Θα ζητούσα να διορθωθεί η διοικητική. Λέει στη μέση περίπου χειρότη δύο παιδικές χαρές. Ήταν μία στην ουσία, θα το θυμάται και ο συνάδελφος ο κ. Βαχούντης, γιατί έγιναν κατασκευάστηκαν το 2006. Ήταν μία παιδική χαρά. Είναι εκεί που λέει γραφή παιδική χαρά στο χειρό, στο κέντρο της. Δεν μας έλεγα τώρα εκεί η ανάπλαση. Δύο. Μία παθένης. Κάτω ήταν πολύ κάτω, δεν αναφέρεται αυτή, γιατί λέει για την οδό Άνδρου, αν τους έξεις. Δεν υπάρχει οδός Άνδρου, αυτό θέλω να πω. Η Άνδρου είναι σε άλλο σημείο της οδού Ευτυχίας και Άνδρου. Το πανόραμα. Ναι, το πανόραμα πάντα μπαίνει. Αλλά και εδώ, αυτή είναι ένα κέντρο, είναι όλα δεν είναι όλα τα σχέδια. Σε άλλο σχέδιο. Να πω ότι εκεί στη Σάββαρη που είσαι αντιδιωτικό, υπάρχει από κάτω ένας ορθετός, ένα παλιό ποταμάκι που λέγαμε στην Ελλάδα, το οποίο περνάει την κάτω μια στεχαρουπέρι, η στρέφει δεξιά και γίνει στην άνθρωπο ερμηνής αντιστάσεως. Είναι μια ευκαιρία να λειτουργηθεί. Ναι, το ξέρει ο κύριος Καρφαντζής. Μετά έχει γίνει κάποιο λάθος επίσης στο ΚΑΕΚ της παιδικής χαράς που λέει στον οικισμό Βιέννα, δεν ανήκει στην περιοχή του Δήμου. Το ΚΑΕΚ είναι σε κάποιο λέει εξορευτικός σύλλογος Βιέννα. Δεν ανήκει σε περιουσιακά του Δήμου. Στον πίνακα 4. Όχι, λέει, δεν λέει ότι ανήκει εκεί. Γράφει άλλο ΚΑΕΚ, δεν λέει ότι είναι του συλλόγου. Λέει ιδιοκτήτης εξορευτικός σύλλογος Βιέννα. Η ιστορία του Ιαρός που λέει ότι έχει καθαριστεί είναι ήταν μικρά παιδική χαρά. Ναι, ναι, θα μου επιτρέψω να... Ναι, διότι... Αν μπορέσω να βοηθήσω... Για τη Σάββαρη λέτε. Όχι για τη Σάββαρη. Γιατί το θυμόμουν ότι συνήθως οι μηχανικοί και οι δικοί μας δουλεύονται το κούκλι. Και το θυμόμουν τώρα εγώ. Το κούμπλε να φέρει ως άνδρου τον δρόμο που περνάει μπροστά από το σχολείο και μπαίνει στο εκκληρό. Ναι, είναι γι' αυτό, γι' αυτό έχουν γράψει άνδρου. Έχουν γράψει άνδρου. Έτσι, αυτή είναι, αυτό είναι το θέμα. Συνήθως από εδώ τα πέρα. Το είδα και εγώ στο κούμπλο. Σίγουρα συμβουλεύονται τον κούμπλο. Δεν υπάρχει. Έχουμε τη δυνατότητα να το διαπράξουμε. Αυτό είναι ο ένα τρόπο. Γιατί και εμάς. Θέλω να αναφέρω όμω και κάτι ακόμα. Κύριε Σεβά. Δεν κάτσαμε στο γραφείο, βγήκαμε έξω. Παιδικές χαρές αναφέρουμε ακόμα και τα σημεία τα οποία είχε μια τσουλήθρα. Και τώρα τις αποξηλώσαμε. Στο χειρό μέσα υπήρχαν και διάσπαρτα δύο κομματάκια, είναι ένα δίπλα στο τέλος. Τα θυμάμαι, αλλά ήταν. Αυτά λοιπόν τι συνέβη. Η υπηρεσία, είχε την άποψή της και κάνει την καταγραφή της. Η υπηρεσία κατέγραψε, δεν κατέγραψε η διοίκηση του Δήμου. Άρα λοιπόν η υπηρεσία όφιλε από τη στιγμή που το είδε να το βάλει σε αυτή τη λίστα και να πούμε ότι το αποξηλώσαμε ή ότι το βγάλαμε. Γι' αυτό και γίνει αυτή η καταγραφή μέσα σε αυτές εδώ τις λίστες. Όσο για την παιδική χαρά στην οδό 107 στη διαστάση. Στην Βιέννα, ναι. Αναφέρουμε ότι είναι του εξαιρετικού συλλόγου Γέννα. Το αναφέρουμε αυτό και είναι από τις περιπτώσεις στην οποία κάναμε την επιστολή ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε ή να τις νομιμοποιήσουν
ή να μας τις παραχωρήσουν ή να τις σφραγίσουν ή να τις αποξυλώσουν. Γιατί είναι καινούργια, την είδες εσύ. Είναι καινούργια. Λοιπόν, έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία. Θεωρούμε ότι πολύ σύντομα και αυτή θα είναι μαζί με τις άλλες τρεις που είναι στην δεύτερη λίστα να μπορέσει να πιστοποιηθεί. Το μόνο να γίνει όμω είναι να φέρετε για τι τοπικέ καρέ αυτέ τι καρέ. Λοιπόν, κύριε Φαφούντα. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εντάξει, καλά. Θετικοί είμαστε μέσα στην εισήγηση έτσι όπω έρχεται. Σαφώ και θα είναι να είναι ασφαλή η τοπική καρέ. Το θέμα είναι, και αυτό που το σημειώνουμε πολλά χρόνια εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα είναι ότι πρέπει να έρθουν τοπικέ καρέ. Γιατί τόσα χρόνια, και τουλάχιστον σε αυτή τη δημοτική θητεία, είδα να περνάνε χρήματα, μελέτες, συμμορφώσεις κτλ. Αλλά παιδικές χαρές επί της ουσίας καινούργιες και λειτουργικές και σύμφωνα αν θέλετε και με τα προεπαιτούμενα δεν έχουν. Δηλαδή ακόμα και μια μεταπολιτική παιδική χαρά όπως είναι στο Πάρο Καραμαλή στερείται τάπικα ασφαλείας, έτσι. Η περίφραξη δεν είναι κανονική περίφραξη. Ακόμα και του κολυμπητηρίου αν θέλετε, η οποία έχει τάπικα, δεν έχει σωστή περίφραση. Έτσι, και μιλάω για κεντρικές παιδικές χαρές. Δεν θέλω να πάω στην περιφέρεια του Μιλίου. Ανέφερε, ας πούμε, ο κύριος Πάτσος, ότι όπου έχουμε όργανο θεωρείται παιδική χαρά. Αν το πάμε έτσι, οι παιδικές χαρές θα πρέπει να ήταν 100, 200 με στο Δήμο. Οι δε ιδιωτικές παιδικές χαρές, όπως ονομάζονται, οι οποίες το ιδιωτικές πρέπει να μπαίνει σε παρένθεση και σηκώνει μεγάλη επεξήγηση. Τόση οικιστική συλλογή, τόσες δεκαετίες και στην Αθήνα και στο Πικέρνι, με δικές τους πρωτοβουλίες είχαν δημιουργήσει κάποιους χώρους προκειμένου να μπορούν τα παιδιά να παίζουν. Και είχαν βάλει οργανάκια, ταμπάρες, κούνιες κλπ. Επειδή όλοι γνωρίζουμε και μετά τα χρόνια της κρίσης ότι η δυνατότητα κάποιων συλλόγων να συντηρήσουν αυτές τις εγκαταστάσεις ήταν πολύ δύσκολο. Εκεί ο Δήμος πού είναι, στις περιοχές δεν το σκέφτει. Είναι τόσο δύσκολο στο Δήμο, το έχω πει και άλλο στο Συμβούλιο, να κάνει ένα προγραμματισμό και ακόμα και παιδικές χαρές, οι οποίες όπως λέμε δεν είναι δικές του. Τι σημαίνει δεν είναι δικές του, πού είναι, σαν το Δήμο, είναι στο δικό μας Δήμο. Και ανήκει στο Ελληνικό Σύλλογο. Είναι δύσκολο να κάνει ένα σύμφωνο με το Ελληνικό Σύλλογο ότι παιδική χαρά την αναλαμβάνει ο Δήμος και τη συντηρεί. Άρα και την περιφράζει, τη δίνει και παροχή νερού και φωτισμό. Τέλος πάντων, κανένα 50.000, θα θυμάμαι καλά, κοστίζει μια παιδική χαρά. 4 χρόνια στη διοίκηση που ήσασταν, 2 παιδικές χαρές να κάνανε τον χρόνο, 100 χιλιάρικα, 8 καινούργιες παιδικές χαρές θα κάνανε. Πάμε από τον αίσθημα. Αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να κάνετε είναι να αναθεωρήσετε την πολιτική που ασκείτε με τις παιδικές χαρές και αντί να σκορπάμε ιδίους φόρους αλλού και αλλού, σε μελέτες που μένουν μελέτες σε σιρτάρια χρόνια και δεν υλοποιείτε τίποτα, βάλτε ένα πρόγραμμα και να πείτε το επόμενο χρόνο 2 συγκεκριμένες εκεί καινούργιες, 2 συγκεκριμένες εκεί. Όπως επίσης δείτε πιο σοβαρά το θέμα των παιδικών χαρών που έχουν οι οικιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι και αυτοί εξυπηρετούν ανάγκες. Δεν τους τιμωρούμε επειδή πήραν την πρωτοβουλία πριν 24 χρόνια να φτιάξουν ένα πρόγραμμα για τα παιδιά. Ευχαριστώ. Κύριε Βασιλούλη. Ναι. Κοιτάξτε, οι παιδικές χαρές σε έναν οικισμό, σε ένα δήμο σαν το δικό μας, πολύ έχουμε επιλέξει να κατοικούμε, γιατί δίνει ένα χώρο να αφήνουν τα παιδιά να κινούνται από πολύ μικρή ηλικία. Είναι ένα απαραίτητο στοιχείο. Εδώ πέρα βλέπουμε από το σύνολο των παιδικών χαρών, μετά από τόσα χρόνια διοίκησης, να έχετε δημιουργήσει κάποιες παιδικές χαρές που παλεύουμε να τις κάνουμε σωστές, να έχετε αποτύχει να φτιάξετε τις υπόλοιπες και να βλέπω εδώ πέρα αυτό που λέει μάλλον ο πίνακας 3, κύριε Βάντα, έχει καταλήξει και ενώπιον στο χώρο πίνακας 3, λέει αποξυλωμένες ή αποξυλώθηκαν ή θα αποξυλωθούν. Έχει μέσα 12 παιδικές χαρές που συναντήσουν. Αυτό ουσιαστικά για εμένα είναι μια ομολογία ότι αυτές τις παιδικές χαρές τις ξεχνάμε. Τις ξεχνάνε οι κάτοικοι. Οι παιδικές χαρές αυτές όμως εξυπηρετούν μία μικρή τοπική λειτουργία του Δήμου. Να πηγαίνει μία μαμά με ένα παιδάκι, να παίρνουν τα παιδάκια γύρω-γύρω, να κοινωνικοποιούνται, να έχουν δύο όργανα, ένα όργανο. Και εδώ πέρα εμφανίζεται ένα πίνακα ότι αυτές αποξυλώθηκαν ή θα αποξυλωθούν.
Παρεπτόντως να πω ότι το έχει μετατραπεί σε κοινό χρηστοφόρο, είναι ένα ατυχής όρος και η παιδική χαρά είναι ένας χρηστοφόρος. Οπότε μάλλον νομίζετε ότι αποδόθηκε έπαψη να είναι παιδική χαρά. Δεν έχει το χαρακτήρα. Ναι, δεν είναι κοινό χρηστοφόρος είναι παιδική χαρά. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι καταρχάς ότι δεν πρέπει να τις διαγράφουμε το μυαλό μας. Κακώς το λέμε έτσι και παίρνουμε μια θέση σαν Δημοτικό Συμβούλιο ότι τόσες παιδικές χαρές, 12-13 παιδικές χαρές, τις διαγράφουμε από το Δήμο μας. Αυτό που θέλω να πω και σαν πρόταση όμως, είναι ότι ακόμα και αν δεν μπορούμε να τις κάνουμε παιδικές χαρές με τον ορισμό της παιδικής χαράς, μια περίφραξη και μια στοιχειώδη περιποίηση, έστω να μπορεί κάποιος να αφήσει πράγματι τρία παιδάκια μέσα να παίζουν, μπορεί να γίνει. Από το να φύγει τελείως η περίφραξη, να αποδίδεται σε ποιον. Σε εμένα, απλά να περνάω από μέσα και πηγαίνω απέναντι, δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα για την κοινωνία μας. Άρα, να δημιουργήσουμε περίφραξη, να μην βάλουμε όργανα που έχουν κόστος, που έχουν διάφορα προβλήματα που θα αναγνωρίσω, μέχρι να μπορέσουμε να βάλουμε και αυτά και να τις δώσουμε στις οικογένειες, να βοηθήσουμε τα παιδιά τους περιφραγμένα όμως, τώρα κατά τον δρόμο, να κινηθούν. Αυτό είναι μια πρόταση, αν θέλετε, ακολουθήστε τη. Μην τις εξαφανίσουμε όλες τις παιδικές χαρές. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρία Παπαδό, θέλετε να απαντήσετε σήμερα, αυτό είναι η τοποθέτηση. Θέλετε να μπούμε σε διαδικασία στις υποβολές. Απλά κύριε Πρόεδρε, επειδή ακούστηκαν κάποια πράγματα, μήπως όσοι συγγενείς... Επειδή είναι τοποθέτηση και δεν είναι ερώτηση, γι' αυτό το είπα. Όσοι συγγενείς, νομίζω έχω το δικαίωμα να συγγενείς από τέσσερα πράγματα και πέντε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα σχολεία. Όντως, κυρίως με τον κύριο Αραπηλή, κάνουμε αυτή την προσπάθεια να φέρουμε και αυτές τις παιδικές χαρές ώστε να πάρουν το χαμόγελο. Ότι οι χαρές που βρίσκονται στα σχολεία είναι πιστοποιημένα τα όργανα και το δάπεδο και όλο το σύστημα. Το χαμόγελο είναι κάτι ξεχωριστό που το κάνει η Επιτροπή συγκεκριμένη. Το χαμόγελο δεν έχει κάνει την ανθρωπίση, ότι το βγάλουν το χώρο. Αυτά ούτως και άλλως είναι, γιατί έτσι δεν θα πέρανε. Η ίδια η εισήγηση το αναφέρει, εγώ το είπα. Ότι πρέπει να δώσετε προτεραιότητα. Δεν είπα τίποτα άλλο. Είναι λοιπόν προτεραιότητα να πάμε στη δεύτερη φάση στο χαμόγελο της παιδικής χαρές των σχολείων. Οι περιφράξεις, καλώς ή κακώς, είναι οι προβλεπόμενες που ορίζουν οι προδιαγραφές του Υπουργείου Συμπερικών. Στις 13, όπως ανέφερα και στην εισήγησή μου, είναι άλλες 6 που θα αποδοθούν άμεσα με χαμόγελο στους πολίτες, στους συμπολίτες μας και στα μικρά παιδιά. Και κύριε Βασιλόπουλε, θέλω να σας πω ότι κάθε χρόνο η εκάστοτε διοίκηση, όποια και αν είναι αυτή, θα παλεύει, έτσι όπως είναι σήμερα η νομοθεσία, να έχει σε καλή κατάσταση πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Οπότε δεν είναι κάναμε 13 και τελείωσαν. Δεν το λέω μόνο για σας, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η διαδικασία. Σας λέω ότι η πρότασή σας ακούστηκε και πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί όσον αφορά την περίφραξη των κοινόχρηστων χώρων να αποδίδονται χωρίς να είναι όμως παιδικές χαρές στα παιδιά, γιατί απλούστατα ο νόμος που μας απαγορεύει έστω και ένα μικρό όργανο ή οποιαδήποτε υπόνοια παιδικής χαράς χωρίς να έχει το συνολικό πακέτο. Γι' αυτό δυστυχώς αναφέρουμε τις φρακισμένες ή αποξηγωμένες παιδικές χαρές. Ο νόμος είναι τα όργανα. Θα αφήσουμε περιφραγμένα και θα κινούμε τα παιδιά μέσα στο παιδί. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Μόρος. Αραπηλής. Ναι. Γαβριήλ. Ναι. Κατσουλάκης. Ναι. Πάντζας. Ναι. Η κυρία Βλαχάκη έχει ψηφίσει ναι. Καλφαντής. Ναι. Γουράνης. Ναι. Μπαρτάλης. Ναι. Τσεφέρης. Ναι.
Βουρκούλης. Ναι. Παχούτης. Ναι, με τις προτάσεις που υπόθηκαν στο πρόθεσης. Ξιντάρα. Ναι, το ίδιο. Βαρουτέλη. Ναι. Παπαδοπούλου. Ναι, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει ο έλεγχος προσωπικός και είναι καθόλου ανώμιμες. Χριστικίδης. Ναι, όπως ακούστηκε στην τοποθέτηση. Παλπατζής. Ναι. Δήμας. Ναι. Βασιλόπουλος. Ναι. Τζουμέρκας. Ναι. Τσεβά. Ναι. Ναι. Όχι, μέχρι εδώ. Γιατί δεν είναι παρεμβάσει. Λοιπόν, πάω στο δεύτερο θέμα τη Ρωσία. Λήψη απόφαση τη Ρωσία. Λήψη. Εγώ το κλείνω γιατί αν το έχω ανοιχτό δεν αφήνεται το δικό σα. Γίνεται να δείτε. Ναι, μπορεί. Ωραία. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Λήψη απόφαση τη Ρωσία από πάνω. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Έρδημος ΑΕ για τις διαδικασίες προετοιμασίας και οργάνωσης και ενέργειας κοινοποίησης του ηλεκτρονικού διαμορφωτικού μετρήματος διάθεση επιτευγμένου και πιστοποιημένου προσωπικού για την λειτουργία των μηχανημάτων του Δήμου Ραφίνας Πηγερνίων και άλλων μηχανημάτων για την αρτιότερη παροχή υπηρεσιών στους δημότες και την επιτάχυνση του δημοτικού έργου. Κύριε Μόνη. Δήμος Ραφίνας Πηγερνίων διαθέτει σήμερα 13 μηχανήματα έργου. Δεν μπορώ να σας αναφέρω, είναι 4 δισεπίλ, 2 βορκάτ, 1 γκρέιτερ, 3 καλαθοφόρα, 2 σάρωτα, 1 φορτηγό με αμπάκι. Θα έρθουν πολύ σύντομα μέσα στον Απρίλιο άλλα 2, τα οποία είναι δωρεά του ελληνικού ερυθρού σταυρού, 1 φορτηγό με αμπάκι καινούριο, και μία υδροφόρα η οποία θα είναι πυροδεστικό με κανόνι και πλυστικό ταυτόχρονα. Που σημαίνει σε ένα σύνολο 15 μηχανημάτων. Αυτή τη στιγμή μετά από φυσικό την ασθένεια του τρίτου χειριστή που έχουμε, έχουμε μείνει με 2 χειριστές. Τα οχήματα όμως και τα μηχανήματα έργου δεν δουλεύουν 8 ώρες όπως δουλεύουν οι άνθρωποι ή 6 ώρες. Μπορούν να δουλεύουν 16-24 ώρες. Επομένως, έχουμε μια τεράστια δύναμη η οποία δεν μπορεί να αξιοποιηθεί γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό, ούτε μόνιμο, ούτε μπορεί να βρει στην αγορά σε επανειλημμένες προσκλήσεις με συμβάσει διευθυντικού δικαίου του χρόνου, γιατί και η μισθοδοσία του δημοσίου υπολείπεται σε σχέση με τη μισθοδοσία των χειριστών μηχανημάτων από τον ενεργειακό τομέα. Αν υπήρχαν μόνιμες θέσεις, προφανώς πολύ προτιμούν τη μονιμότητα του δημοσίου ή του Δήμου. Αλλά δεν έχουν τέτοιε εγκρίσει από το Υπουργείο Εσωτερικών παρότι έχουν κάνει επανειλημμένα αιτήματα. Επομένως, για να αξιοποιήσουμε το τεράστιο μηχανικό στόλο που έχουμε και να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και να παράξουμε πραγματικά έργο και να μην δίνουμε αναθέσεις έξω. Αγαπάνως έρχεται στο Συμβούλιο να γίνει από τον Εύδημο η διαδικασία του εθελανισμού προσωπικού που αφορά χειριστές μηχανημάτων για να μπορέσουμε τουλάχιστον να αξιοποιήσουμε ένα μέρος του στόλου άσχετα και σε μία βάρδο. Γιατί 15 οχήματα με 2 χειριστές που έχουν ένα απομείνει, κάθονται τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου και δεν μπορούμε πραγματικά να τα αξιοποιήσουμε. Κάποιος θέλει κάτι ερώτηση να κάνει. Εγώ. Η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Βασιλόπουλος. Κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάβασα λοιπόν ότι ο Εύθυμος αναπάνω και θα μας κάνει μία μελέτη για την διάθεση εξειδικευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού για τη λειτουργία των μηχανημάτων του Δήμου Ραφίνας Πηγερνίων και όλων των άλλων. Και βλέπω στο να. Στην αγούρια μου. Δεν είναι μόνο αυτό, έχει την ειδοποίηση του Δημοσίου. Ναι, δεν θα διαβάσω όλα, θα τη διαβάσω ξέρετε. Βλέπω λοιπόν στην αναμόρφωση του προπολογισμού αλλαγή τίτλου έργου προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μουνού στον Εύθυμο 105.000 ευρώ. Θα μα κάνει δηλαδή δωρεάν την μελέτη, αλλά εμεί θα δώσουμε 105.000 ευρώ για αυτή την πράξη. Υπαλλήλους που θα δώσει, τι υπαλλήλοι θα δώσει, οι χειριστές, για πόσο χρονικό διάστημα θα μας το δώσει αυτούς και τι, πώς θα
εξειδικευμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι χειριστές, είναι άνθρωποι με διπλώματα να μπορούν να οδηγούν αυτά τα μηχανήματα. Έτσι. Το χρονικό διάστημα είναι 12 μήνες. Έτσι. Νομίζω 4 χειριστές, κύριε Βουλή. 4 χειριστές, ναι. Για 12 μήνες. Οι οποίοι θα έχουν τα διπλώματα να μπορούν να λειτουργούν αυτά τα μηχανήματα. Καταρχάς μια εύλογη απορία είναι ότι πριν να ρωτήσω ότι εντός υπάλληλος δηλαδή που ήταν δεμόχητη λειτουργούσαμε όλα τα μαθήματα, όχι, φυσικά και δεν λειτουργούσαμε. Άρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε σκεφτεί για να μπορούμε να δημιουργούμε τα μηχανήματα που πρέπει να τα δημιουργούμε και να παρέσουμε στις υπηρεσίες αρκετά νωρίτερα. Θέλω να πω ότι να καταλάβω ότι αυτό κάνω την ερώτηση. Εδώ θα δώσουμε ένα ποσό χρημάτων, 150.000 ευρώ στον έθιμο, να κάνει έναν διαγωνισμό ουσιαστικά με μια εταιρεία που παρέχει προσωπικό για να μας βρει 4 χειριστές, αν έχω καταλάβει καλά την εισήγηση. Και αυτό γίνεται από τον έθιμο γιατί δεν μπορούμε εμείς ως Δήμος να το κάνουμε. Το αδαπάνος δεν μπαίνω εγώ στη συζήτηση για ποιο λόγο είναι αδαπάνος. Να μας κάνει δώρο έτοιμος, μας το κοστάει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά γιατί να τρέχει τη διαγωνιστική διαδικασία όλη ο έτοιμος και δεν την τρέχει ο Δήμος μας. Υπάρχει αδυναμία του Δήμου να τρέξει τη διαδικασία. Ορίστε. Αυτό θα ήθελα. Ότι έχω πει, δεν πρόβασε λόγω, δεν δώσε καμία ερώτηση. Κύριε Βασιλόπουλο, πρόσφατα... Καταλαβαίνετε, πρόεδρε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ευχαριστώ. Θέλω να μου δώσετε την ερώτηση που σας γραφτώσαμε στο κύριο Ξένη, για να πάρετε την απάντηση που θέλετε. Καταλαβαίνετε, αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να γίνει. Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, σε εντός... Αυτό, δεν είστε αρχικές όπως δεν είστε το δικαίωμα. Θα διαβάσετε τα δικαιώματα του Δήματος. Γιατί εδώ η δημοτική αρχή δεν ανάγκη να απαντήσει μόνο ο Δήματος. Αλλά εδώ έχουμε μια ολόκληρη δημοτική αρχή που είναι κάθεται και ακούει το Δήμα να λέει κάτι ανεπίτρεπτο και δεν απαντάει κανένας. Και έρχεστε εσείς τώρα ως πρόεδρος να μου πείτε ότι θα μου απαντήσετε πότε, αφού θα έχουμε ψηφίσει. Σε ερώτηση σας κάνω για να διευκρινίσουμε τι θα ψηφίσουμε. Και το βλέπετε λογικό να μου δίνει τέτοια απάντηση. Ο Δήμος έχει τα προσωπικά του ψυχολογικά προβλήματα. Εσείς όμως δεν μπορεί. Όχι, εσείς μπορείτε να πείτε ότι οφείλει το Δημοτικό Συμβούλιο να απαντήσει. Οφείλει να απαντήσει και σας είπα εδώ στο Μητσοτάκη. Μα δεν γίνεται αυτό. Προτείνεται κάτι το οποίο δεν είναι εφαρμογή λόγο να διακοπήσει την εταιρεία σε αυτό. Προτείνεται, βεβαίως είναι. Μα τι λέτε τώρα, λέτε σε ένα δημοτικό σύμβουλο. Το τι λέω. Δεν θα λέτε τι λέω. Λέτε σε ένα δημοτικό σύμβουλο ότι δεν θα του απαντήσω την ερώτηση, αλλά με το ψηφίσει 5 λεπτά. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι θέλετε απάντηση, θα σα τη δώσουμε. Πότε σε ένα μήνα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι αλλιώ. Να αναβληθεί το θέμα, να σα δώσω την απάντηση. Δεν μπορεί να αναβληθεί. Δεν υπάρχει. Να αναβληθεί. Εδείχτε το μου κάπου που μα δεν μπορεί να σα το δώσω. Πρέπει να παρέχετε τι απαντήσει. Δεν έχει κανένα άλλο κριτήριο. Να μου το φέρετε εδώ πέρα. Πρέπει να ρωτήσω μόνο στους συναδέλφους. Είναι δυνατόν ένας δημοτικός σύμβουλος να ψηφίσει χωρίς να του απαντηθεί μια ερώτηση. Θέλετε να το αναγνώσω και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκεί σου πάρε πες την τζεμπάνα. Εντάξει, αν δεν υπάρχει όρεξη για να αποσαφηγήσουμε το γιατί παίρνουμε ένα θέμα στο Συμβούλιο, να μην υπερβάλλω και εγώ ιδιαίτερα. Εντάξει, απλά να πω το παρεσυμφανές ότι δεν έχει κανένα λόγο να έρθει αυτό το θέμα στο Νομοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Δεν έχει κανένα λόγο ο Δήμος, ο ίδιος ο Δήμος,
να μην κάνει τις διαδικασίες αυτές τις οποίες καλείται να κάνει κάποια άλλη εταιρεία αντί για αυτού. Και σαφώς θα ήθελα να γνωρίζω, γιατί δεν είμαι τόσο πολυβιασμένος να υποψιαστώ τι άλλο, πώς συνδέεται αυτό ή τι άλλο θα δω σε σχέση με αυτό το θέμα σε ένα άλλο δημοτικό συμβούλιο. Προφανώς οπότε θα καταψηφίσουν και ως παράταξη την εισήγηση. Ευχαριστώ. Κύριε Βουσιτήρη. Πρόεδρε, πραγματικά απορώ με την, θέλω να το πω, με το ενδιαφέρον, μάλλον με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον κύριο Βασιλόπουλο. Συγγνώμη, Ανδρέα, αλλά απορώ με σένα. Έτσι. Με μένα ή το δημοτικό. Σένα. Συγγνώμη, αλλά απορώ με σένα. Γιατί απορώ με σένα, διότι στο Δημοτικό Συμβούλιο γίνονται ερωτήσεις και υπάρχουν απαντήσεις. Αυτές οι απαντήσεις πολλές φορές δεν είναι ικανοποιητικές, μπορεί να είναι μισές και καθόλου, όπως συνέβη τώρα. Αυτό είναι το θέμα, να μπορέσουν οι δημότες να αντιληφθούν το τι συμβαίνει μέσα σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Εγώ δέχομαι και τη μία απάντηση ως απάντηση. Όσον αφορά τώρα την τοποθέτηση, είναι γνωστή η θέση μας ότι ο έθιμος είναι μια πίσω πόρτα. Μια πίσω πόρτα όπου υπάρχουν χαλαρές διαδικασίες για να μπορούν να γίνονται διαδικασίες που ίσως μέσα από το Δήμο θα ήταν δύσκολες. Γι' αυτό και ποτέ δεν έχουμε ψηφίσει κάτι το οποίο να έχει σχέση με τον έθιμο και επομένως, Πρόεδρε, θα καταψηφίσουμε. Αν μου επιτρέπετε να καταθέσω στους συναδελφούς μια εμπειρία και από τον ιδιωτικό τομέα. Ας πούμε, Δαμιανέ και κύριε Φυσικέτη, κύριε Παπούτη, και έτσι το ίδιο. Και στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει αυτή η ευελιξία. Και καταφεύγουμε σε τρίτες εταιρείες για συγκεκριμένο διάστημα ορισμένου χρόνου να, εντός εισαγωγικών, να νοικιάσουν υπαλλήλους. Αυτό συμβαίνει σε ιδιωτικό τομέα, στις τράπεζες και σε άλλες μεγάλες εταιρείες, όπως είναι Coca-Cola, Triathlon και ούτω καθεξής. Θεωρείτε ότι αυτό δεν το ξέρεις και να το λέμε σαν καινούργιο? Δεν λέω ότι κομίζω γλάκα, Βασίλη, κομίζω γλάκα σαν έτσι. Αφού λοιπόν το ξέρετε και αφού ξέρετε κάλλιον εμού. Ανοίγει το Παύλο, συγγνώμη σε διακόπτω. Θα μας επιτρέψει τους δύο. Και τους δύο. Μια ιδιωτική εταιρεία, μια ιδιωτική εταιρεία. Η ιδιωτική εταιρεία δεν βρίσκεται κάτω από ένα, ας το πούμε, gov.gr, από διάβγεια και από τέτοια πράγματα. Μα θα στο εξηγήσω όμως. Αλήθεια. Στο δημόσιο, κάλλιο να μου γνωρίζει ότι είναι πολύ δυσκολότερη στη διαδικασία. 100 φορές δυσκολότερη. Αυτό είναι ένα τρόπο να πάρουμε κάποιου ανθρώπου. Να πάρουμε κάποιους ανθρώπους για να λειτουργήσει ο Δήμος. Υπάρχουν μηχανήματα και αυτά τα γνωρίζει που δεν θα λειτουργήσει. Δηλαδή έχετε το περιφόρ τα δύο τεράστια μηχανήματα και δεν υπάρχει άνθρωπο να τα λειτουργήσει. Αντί τι ξέρω ότι τα γνωρίζετε, η σεπίρωση των γνωστιών σας θα λέω αυτά. Πόσο καιρό το ξέρουμε ότι θα κάνει τώρα ο Ερυθρός Σταυρός από το 2018 που το είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος του Άβρα. Πλάκα μου. Από το 2 λοιπόν, να το δούμε κι αυτό. Να το δούμε κι αυτό. Από το 2019, που το είχε ανακοινώσει ο Ερυθρός Σταυρός, θα έπρεπε να είναι το 2020, το 2021. Κανένας δεν ήξερε. Και θα μπορούσε ακόμα και τώρα να μην είχε δοθεί. Είναι γνωστά και δεν λέω ότι κομίζω γλάχα. Τα ξέρετε. Αλλά αφού τα ξέρετε, γιατί ρωτάτε. Ναι, αλλά δεν είπατε τίποτα ενώ για όλα τα άλλα γνωρίζετε. Είπα ότι οι διαδικασίες των έρθιμων, εγώ έβαλα τον όρο, είναι πιο χαλαρές. Ναι, αν δεν υπήρχε. Πάνω σε αυτό δεν είπατε τίποτα. Αν δεν υπήρχε, αυτό, η χαλαρότητα αυτή που αναφέρει, είναι αποσοπική. Δεν θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Κύριε Πατέλη, σας έδωσα τον λόγο εκτός του, δεν είχατε ζητήσει, σας τον έδωσα, του εξηγήσατε. Θέλει ο Δήμαρχος να παρέμβει. Θα παρακαλέσω και μετά είναι ο κ. Βασιλόπουλος, το οποίο τον λόγο τον πήραμε και ο κ. Λαμπαντικό. Αναφορικά με την παρατήρηση που έκανε ο κ. Πιστικίδης, θέλω να πω στο Συμβούλιο ότι οι αναπτυξιακοί οργανισμοί έχουν οριστεί εξ αρχής ως οργανισμοί δημοσίου δικαίου με τον νόμο 44 του 2016. Και ως εκ τούτου είναι αναθέτει στις αρχές και δύναται να συνάπτουν συμβάσεις και προγραμματικές με το Δήμο, αλλά και να συμβάλλονται μαζί τους και άλλοι οργανισμοί νομικά προσώπου δημοσίου δικαίου για την υλοποίηση
γενικά των αυτοδιοικητικών δραστηριοτήτων. Επομένως, καταρχάς η διαδικασία αυτή είναι ένας ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Δεν απαντάμε, οι διαδικασίες είναι χαλαρές. Όταν και ο εύδημος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τη διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, δεν υπάρχει καμία χαλαρότητα. Ό,τι κάνουν οι υπάλληλοι του Δήμου, το κάνει ο εύδημος. Τώρα θα μου πείτε γιατί να το κάνει ο εύδημος και γιατί να μην το κάνουν οι υπάλληλοι του Δήμου. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν κοιτάξει κάποιος γύρω τι γίνεται στον Δήμο, θα δει εγκατεστημένα εργοκάξια από τις παρυφές που περιέχουν μέχρι κάπου τη θάλασσα. Είναι ένα τεράστιο έργο που οι υπάλληλοι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία σε αυτή οι τέσσερις υπάλληλοι που υπάρχουν, ένας από κάθε ρεκόρτη, να κάνουν τις μελέτες που απαιτεί ο Δήμος για τις λειτουργικές ανάγκες, να κάνουν τις μελέτες για τα έργα. Έρχονται, θα δείτε, έρχονται συνέχεια προγράμματα από το πρόγραμμα των εστρίξεων. Πήραμε την περασμένη εβδομάδα, έχει βελτιωθεί τύπου 4 εκατομμύρια 5.000 ευρώ για την υλοποίηση της πρωτοβάθμιας μονάδας του Δημοτικού Νηπιαγωγείου στην Καλλιτεχνούπολη που από 15 αλλάξαν τις θέσεις της. Έτσι, έρχεται η ροή των συνεισόμενων διαβίωσεων, έρχονται 4 νέες πλατείες. Επομένως, όλο αυτό το έργο περνάει πάνω από τα σώματα των 4 ανθρώπων. Δεν μπορούν. Επομένως, τι είναι ο εύδημος, είναι πραγματικά η πίσω πόρτα. Σωστά το είπε ο κ. Κουκουτσίδης, είναι η πίσω πόρτα που δημιούργησε η κεντρική κυβέρνηση, γιατί δεν επιτρέπει προσλήψεις στους Δήμους. Γιατί δεν επιτρέπει? Γιατί έχει δεσμεύσει προσωπικού, πρέπει οι δημόσιοι υπάλληλοι και μέσα στους δημοσίους υπαλλήλους, έχει βάλει και τους δημοτικούς υπαλλήλους να κατέβουν σε ένα επίπεδο. Η δουλειά όμως εδώ είναι τεράστια, δεν ξέρει τι θα την κάνει. Επομένως έρχεται ο Εύρημα, που είναι μια δική μας εταιρεία, αδαπάνως, να κάνει κατεύθυνο, τη μελέτη κατεύθυνη δημοκράτησης και να ανεβάσει πάνω από το ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ποια είναι η χαλαρότητα ενός ηλεκτρονικού διαγωνισμού? Μήπως όταν ανεβαίνει πάνω στο SED ένας. Ένα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, αν ανεβαίνει από το Δήμο Ραφίνας, αν ανεβαίνει από το Δήμο Παλίνης, ή από τον Εύδημο, ή από την Περιφέρεια, ή από τα κεντρικά υπουργεία, είναι χαλαρότερο σε κάποιον από αυτού του φορεί. Δεν υπάρχει καμία χαλαρότητα και δεν υπάρχει άλλη σκέψη. Απλώς δεν μπορούν αυτή τη στιγμή οι υπάλληλοι να σηκώσουν ένα τεράστιο όπλο. Να καταλάβετε ότι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έκανε ένα διαγωνισμό που, όπως είπα, ξεκίνησε το 19, ολοκληρώθηκε το 23. Τις μελέτες που αγόρασε 4 τμήματα, 2 για μας, ένα για το Δήμο Μαραθώνα και ένα για το Δήμο Μεγάρων, τις μελέτες για αυτά τα οχήματα τις έκανε η τεχνική υπηρεσία, το μάλιστα η κυρία Πιτάντου, τον μηχανολόγο, για όλους αυτούς τους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς και για τα δημοσία στο σταυρό. Γιατί κανένας από αυτούς τους φορείς δεν είχε μηχανολόγο. Επομένως, δεν φτάνει δηλαδή που δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα δικά μας, και αυτό είναι ένα κομμάτι δικό μας, είναι έκανε και τους άλλους. Επομένως, αυτός είναι ο λόγος που είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχουν ούτε δεύτερες ούτε σκέψεις. Έρχεται κάποιος αδαπάνω, κάνει ένα εξωτερικό διαγωνισμό, να κάνουμε δανεισμό προσωπικό, όπως είπε ο κ. Βαράκης, που γίνεται χρόνια τώρα παντού και επιτρέπεται πλέον να γίνεται και στον Δήμο, για να μπορέσουμε να παρέχουμε καλύτερες και περισσότερες υπηρεσίες. Από τα τόσα έργα που εκτελεί ο Δήμος και εκτελεί η υπηρεσία του, και πραγματικά κουράζεται να τα εκτελέσει, και δεν φτάνουν οι άνθρωποι, διαλέξατε τις προσλήψεις να τις δώσετε σε ένα νομικό πρόσωπο έξω από το Δήμο, στο οποίο εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία. Ήταν εμφανιστό αύριο το πρωί στον Εύδημο και είπε: δώσε μου όλες τις καταστάσεις εξόδων ή εσόδων, και θα μου πει με ποια αρμοδιότητα το κάνεις. Μου τη ζητάς. Άρα, σε ένα νομικό πρόσωπο που εμείς δεν έχουμε έλεγχο, πάτε να δώσετε παραμονές εκ λόγω της προσλήψης. Και το βλέπετε λογικό. Γιατί ο Δήμος απασχολεί το προσωπικό του, την τεχνική του υπηρεσία, να κάνει τα υπόλοιπα έργα. Μέρος των οποίων επίσης έχει δώσει τον έλεγχο, όπως λέει. Όχι, δεν είναι λογικό. Βεβαίως είναι η εύκολη. Και η επιοικής ήταν ο όρος, πόρτα, πίσω πόρτα, για να κάνετε αυτό που θέλετε. Για να βάλει ο εύδημος, χωρίς να μπορούμε πάλι να το ελέγξουμε, χωρίς να περνάει τα δημοτικά συμβούλια, χωρίς να έχουμε οικονομικές επιτροπές κλπ. Ό,τι θέλει με στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, και να πάρετε
όποιους θέλετε. Δεν είπε κανείς ότι είναι παρανομία αυτό που κάνετε. Δεν είναι ειδικό όμως. Κύριε Παρφατζή, κάτι άλλο. Εγώ θέλω να πω. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά, με όλους τους ευγνώμους που σας έχω, κύριε Βασιλόπουλο, είναι ανήθικο. Δεν υπάρχουν οδηγοί πουθενά. Δεν υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε μία μεγάλη αγωνία. Θα έρθει μια τεράστια υδροφόρα, η οποία έχει, που κάπως το είπε ο Δήμαρχος, που βομβαρδίζει, που ρίχνει νερό. Θα αφήσουμε. Ορίστε. Κανόνι. Λοιπόν, θα αφήσουμε να μην χρησιμοποιηθεί αυτό το πολύτιμο εργαλείο μόνο. Μηχάνημα, αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος, είναι ανήθικο, δηλαδή είναι καλύτερα να πάει στην αποθήκη ενώψει της περιόδου που έρχεται. Δηλαδή, καταλάβατε τι είπα. Προφανώς δεν είμαι βραδίνος. Με κόβετε για βραδίνο, αποκλείεται. Όχι. Μπράβο. Λοιπόν, κατάλαβα πάρα πολύ. Απαντάτε όμως σε αυτό που θέλετε να απαντήσετε. Δείξτε αυτό που είπα. Εγώ είπα να κάνει η υπηρεσία μας το διαγωνισμό που έχει σχέση με προσλήψεις. Ναι. Και να δώσουμε στον έβδημο, όπως δίνουμε στον έβδημο πάρα πολλά, να κάνει κάτι άλλο, να την ξεναφέρει. Βεβαίως. Αυτό σας είπα. Εγώ δεν είπα να μην πάρουμε προσωπικό που καταλαβαίνω το πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε, να κάνουμε διάλογο. Όχι, κύριε Μπαταλή. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε διάλογο. Είναι προεκλογικές αυτές οι προεκλογικές. Για να οδηγήσουν τα μηχανήματα εν ώψη του καλοκαιριού που έρχεται. Για όνομα του Θεού. Δεν είναι προεκλογικές. Να τις κάνει ο Δήμος, κύριε Μπαταλή. Για να ελέγχουν του Δημοτικού Συμβούλου, αυτό είπα. Και ο έκτημο ελέγχεται, κύριε Σιμίση. Και ο έκτημο ελέγχεται. Και καλά, εντάξει. Θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, μπορούμε, κύριε Παπαδόπουλο. Μόρο. Ναι. Αραπκυλή. Γαβριήλ. Κατσουλάκη. Πάντζα. Η κυρία Βλαχάκη έχει ψηφίσει ναι. Καλφαντή. Μπουράνη. Μπατάλης, ναι. Τσεμπέρης, ναι. Βουδούρης, ναι. Παφούτης, κατάλληλη. Ξιντάρα, όχι. Βαρουτέλη, όχι. Παπαδοπούλου, όχι. Πιστικίδης, όχι. Παλπατζής, όχι. Δήμας, ναι. Βασιλόπουλος, όχι. Τζουμέρκας, όχι. Τσεβά. Θα πω όχι, γιατί όπως έχουμε πει, το να χρησιμοποιούμε τον έθιμο στα πρόσχημα, θα είναι η ίδια. Και πάω στο τρίτο θέμα ενεργασίας, που είναι σε απόφαση περιοριστικής παραχώρησης ή μη με αντίτιμο επιπλέον χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Δημητράκου. Κύριε Πάτρα. Μάλιστα. Όπως γνωρίζετε και εσείς, οι διατάξεις COVID που ήταν ευνοϊκές για την περαιτέρω ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων είναι πλέον παρελθόν. Ο νόμος λοιπόν είναι σαφής, χωρίς το πλαίσιο που μπορούμε να λειτουργήσουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση. Ποια είναι αυτή? Η επιστροφή στο οριοθετημένο κομμάτι από τις πέρδες. Στο υφιστάμενο λοιπόν εδώ και τόσα έτη καθεστώς. Επιστρέφουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και αποδίδουμε το μεγάλο μέρος της πλατείας στους πολίτες, που βεβαίως είναι αναφέρετο δικαίωμα η χρήση της και δεν επιθυμούν να κάτσουν σε κάποια από αυτά τα καταστήματα και να χρεωθούν ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν 5-10 μισή ώρα ξενιάς κέρας. Σεβόμενοι λοιπόν τους νόμους και την προσβασιμότητα των πολιτών συγκεκριμένων στους χώρους, το όριο επανέρχεται στις πέργολες.
Μικροτροποποιήσεις θεωρώ ότι μπορούν να υπάρξουν για να εξυπηρετήσουν τους επιχειρηματίες, στο βαθμό όμως που αυτό είναι εφικτό. Μπορούμε να κατανοήσουμε τους επαγγελματίες. Θεωρώ όμως ότι διαχρονικά κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύουμε τα καταστήματα και την επιχειρηματικότητά τους. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε όλοι μας, στο σύνολο αυτή η κοινωνία, ότι οι δημόσιοι χώροι δεν μπορούν να καλύπτονται σε ποσοστό 90% από τραπεζοκαθίσματα. Για την εικόνα λοιπόν της πόλης μας, για την εφαρμογή του νόμου, επιστρέφουμε στο προηγούμενο καθεστώς και αυτή είναι η εισήγησή μας ως διοίκηση. Είμαι ο κύριος Χριστικίδης. Και εγώ μπορώ να πω. Ένας άλλος, κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Βασιλόπουλος, η κυρία Τσαβάη, ο κύριος Μπατάλης. Κύριε Παπαδοπούλου. Ναι, κύριε Παπαδοπούλου. Κύριε Πάτσα, εγώ θέλω να ρωτήσω αυτό το ότι θα γυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς. Ισχύει για την πλατεία Πλαστήρα. Δηλαδή, και αν ισχύει για την πλατεία Πλαστήρα, που λογικά άμα ισχύει για την μία πλατεία πρέπει να ισχύει για την άλλη, αλλά θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται ή να φέρεται κάποια στιγμή, έτσι και για την πλατεία Πλαστήρα την επάνωδο, το ξέρετε, έχουν κατέβει τα τραπέζια, μιλάμε για τον τόπο μας, όλοι το ξέρουμε αυτό, τα τραπέζια έχουν κατέβει κάτω από τα σκαλιά, άρα εκεί θα επανέλθουμε να αναμένουμε τέτοιο θέμα δηλαδή. Θα σας απαντήσω εγώ. Ναι. Τον Οκτώβριο το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση με πλειοψηφία, η οποία λέει ότι εφόσον οι επιχειρηματίες θέλουν να συνεχίσουν μετά τη λήξη της δωρεάν παραχώρησης ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων λόγω διατάξεων COVID να χρησιμοποιούν τους πόρους, μπορούν να το ζητήσουν με το αντίκτυπο το οποίο έχει καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως, το ίδιο ίσχυε και την πλατεία Δημητρακού. Η ανάπτυξη όμως και ένα καινούριο κατάστημα που άνοιξε μετά η βάση και την πλατεία Δημητρακού δημιουργεί ένα διαχώρητο. Στην ουσία δεν μένει πλατεία, κάνει ένα κομμάτι πλατείας για τους πολίτες. Επομένως, δημιουργούν πλειοψηφία, αν εξαιρέσουμε το παρτέρι εκεί πέρα που είναι στη μέση και τους απαραίτητους διαδρόμους, δεν μένει το 15% του υπολείπου χώρου, έτσι, για να μπορούσουν να κινηθούν. Επομένως, κρίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση η πλατεία Δημητρακού από άποψη χώρου και ανάπτυξη στα πεζοκαθισμάτων με την πλατεία Πλαστήρα. Στην πλατεία Πλαστήρα συνεχίζει και ισχύει η απόφαση που έχουμε λάβει τον Οκτώβριο. Μάλλον, για αυτό τον Οκτώβριο του 2022, δεν είναι πρόθεσή μας να φέρουμε αντίστοιχη απόφαση για την πλατεία Πλαστήρα. Η πλατεία Δημητρακού όμως δυστυχώς έχει τις δικές ιδιαιτερότητες, γνωρίζουμε από παλιά. Έτσι. Υπάρχει μια αδυναμία να θέλουμε να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες, αλλά από τραπεζοκαθισμάτων και με το άνοιγμα του νέου καταστήματος και το μοίρασμα χώρων όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, γιατί με τις διατάξεις COVID δεν προβλεπόταν. Με τις διατάξεις που ισχύουν τώρα, πρέπει να παίρνει ο καθένας ανάλογα τετραγωνικά, ανάλογα με την πρόσωψη που έχει στην πλατεία, ανάλογα τα μέτρα πρόσωψη. Και όσο έχει πάρει από τον καταπρογόνη χώρο, αλλά τον χώρο που θα νοικιάσει τον διαιρείτη με το συνολικό άθροισμα των μέτρων πρόσωψη, το καταστήματο που έχει κοινωνικό ενδιαφέρον. Οπότε εκεί πέρα αρχίζει, μπαίνει ένα μπροστά στον άλλον, έχει το κατάστημα το πίσω να πάρει χώρο πιο μπροστά από όλου. Δηλαδή δεν υπάρχει πραγματικά ένα τρόπο ο οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ανάπτυξη καταπληκτικών των επιχειρηματιών. Οπότε μεγαλύτερο πρόβλημα θα δημιουργήσει και αντιπαραθέσει. Εκτό το ότι δεν θα αφήσει καθόλου χώρο για τους πολίτες. Και η πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι αυτή η οποία διάβασε ο Δημοτικός. Θέλω να συμπληρώσω τον κύριο Πάντζα, κάτι. Πολύ λίγο, εντάξει. Εννοείται ότι συμφωνώ με αυτά που είπε ο Δήμαρχος, γιατί τα έχουμε συζητήσει. Δυστυχώς, η
η κατάσταση στην πλατεία Δημητρακού, αν προχωρούσαμε σε ένα άλλο σχέδιο, θα βλέπαμε ένα καθιστικό και καθόλου κοινωνικό χώρο, ενώ η εικόνα της πλατεία Πλαστήρα μπορεί να είναι διαφορετική λόγω δυναμικότητας, λόγω χωρητικότητας και λόγω τετραγωνικών. Και από το μόνο που ήθελα να πω επιπλέον είναι ότι σίγουρα η απόφαση αυτή πάρθηκε για την πλατεία Δημητρακού, γιατί πρέπει, νομίζω, τουλάχιστον να είμαστε σαν διοίκηση όσο πιο δίκαιοι γίνεται. Μπορεί να στερούμε 4-6 τραπέζια από κάποιο κατάστημα ή από κάποια καταστήματα, οφείλουμε όμως να εφαρμόσουμε την νομοθεσία και να είμαστε δίκαιοι. Σε ρωτήσεις, Πρόεδρε. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέπω στην εισήγηση ότι λέει λήψη απόφαση περιοριστική παραχώρηση ή μη με αντίτιμο επιπλέον χώρων ανάπτυξη κάποιων καταστημάτων. Και πριν από λίγο άκουσα ότι δεν υπάρχει χώρο και επιπλέον κάποιων καθίσματων. Μήπως κάτι έχει γίνει λάθο. Αφού δεν υπάρχει, πώς θα το δώσουμε. Είχαμε πάρει την απόφαση. Μεγάλο ποσοστό. Πάντω δεν είναι τέτοιο. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρο. Οπότε λοιπόν πάμε στο επόμενο ερώτημα που κρατάμε. Ερχόμαστε σήμερα εδώ πέρα γιατί κάποιο μα το έχει ζητήσει. Υπάρχουν αιτήματα από τον καταστηματαρχό. Έχουν πει δηλαδή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πει δεν μου φτάνει αυτό που μου έχετε παραχωρήσει και που μου ξαναπαραχωρήσετε πλέον και θέλω κι άλλα. Γιατί δεν διευκρινίζεται αυτό που δεν άκουσα. Αυτό θα ήθελα να μπορείτε να με βοηθήσετε. Ευχαριστώ. Κάθε Μάρτη υλοποιούμε τη διαδικασία παραχώρησης στους καταστηματάρχες της πόλης μας. Γίνεται η διαδικασία για το 2023 και με βάση την περίοδο που είμαστε εξετάζουμε για την συγκεκριμένη πλατεία αν θα παραχωρηθεί και η παραχώρηση. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι που γίνεται κάθε χρόνο και είναι κλασικά. Το κλασικό εμβαδόρι που Καταρίνα, απάντησα προηγουμένω στον κύριο Πιστικίδη ότι υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επιτρέπει στους επαγγελματίες να ζητήσουν τους χώρους που είχαν διατεθεί δωρεάν να τους ζητήσουν ένα αντίθετο. Επομένως, γίναν σχετικές αιτήσεις μέσα στην προθεσμία, τώρα πρέπει ως διοίκηση να τους καλέσουμε να πληρώσουν το σχετικό αντίτιμο ανάλογα με την παραχώρηση που θα κάνουν. Υπάρχουν οι χώροι που είχαν διατεθεί στο παρελθόν, υπάρχουν και οι επιπλέον χώροι οι οποίοι είχαν διατεθεί την περίοδο του COVID που τώρα ήταν τότε δωρεάν και τώρα είναι αντίθετο. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζουμε ανάλογα με τα αιτήματα που έχει η διοίκηση, γιατί κάνανε αιτήματα, δεν είναι δεκτά αιτήματα, γιατί αν δεν κάνανε αιτήματα δεν θα είχαμε το θέμα να έρθει στο Συμβούλιο. Προφανώς οι επιχειρηματίες θέλουν την ανάπτυξη αυτού του καθισμάτου. Το πώς αυτό το πράγμα όμως που θέλουν αυτή τη στιγμή είναι το 8 νομίζω επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν άδειες καταστημάτων για νομικού ενδιαφέροντος, όχι 8 επιχειρηματίες, είναι 8 καταστήματα με άδειες για νομικού ενδιαφέροντος. Έτσι, κάποια από αυτά ανήκουν σε ίδια επιχειρηματία ή σε ίδιους επιχειρηματίες. Έτσι, δηλαδή, ένα μπορεί να έχει περισσότερα από ένα καταστήματα για να το ενδιαφέρον. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει το πείραμα. Κύριε Δαφνόπουλο, δεν έχει σημασία. Εγώ πρέπει να το πω. Ναι, εντάξει. Άλλωστε, μπορώ να διευκολύνω και παιδί. Δεν ξέρω όμως γιατί οι συνάδελφοι φέρατε αυτό το θέμα, αφού δεν το έχω ζητήσει. Δεν είναι θέμα καθημάτων λοιπόν. Γιατί υπάρχει κανονισμός. Έχουμε ψηφίσει σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. 13 Ιουλίου του 2016, κανονισμό παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Και αυτό η πλατεία Δημητρακού είναι συγκεκριμένη στο άρθρο 8. Γιατί κάνουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Δεν ακούτε να πήραμε απόφαση πέρσι τώρα. Πόσο φορά πήραμε αυτό, είναι τρίτη φορά. Αυτό το κατάλαβα με κύριε Δημητρακού. Το πήραμε απόφαση πέρσι και το κανονισμό 16. Είχαμε πάρει απόφαση να οι κανονιστικές αποφάσεις. Είναι κανονιστικές αποφάσεις, το λέω νόμος, το άρθρο 59. Αναιρούμε το άρθρο 59 γιατί πρέπει να κάνουμε ξανά. Το έχετε ψηφίσει, κυρία Τσεβά. Κυρία Τσεβά, το έχετε ψηφίσει. Να σας το υπενθυμίσω. Είχαμε πάρει απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο
ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να παραχωρήσουμε επιπλέον τετραγωνικά από αυτά που έλεγε λοιπόν ο κανονισμός. Αυτή την απόφαση πήραμε. Δεύτερη φάση ήταν, έγιναν αιτήματα από καταστηματάρχες και εδώ ερχόμαστε να αποφασίσουμε ότι δεν θα γίνουν αποδεκτά και θα πάμε σε αυτό που ορίζει ο νόμος και ο κανονισμός. Και ο νόμος, κυρία Τσεβά, θέλω να σας πω κάτι. Μπορεί εμείς εδώ να έχουμε ένα κανονισμό, ο οποίος να πρέπει να εναρμονιστεί με τον νόμο. Γιατί πάνω από τον κανονισμό τον εσωτερικό μας υπάρχει και μια νομοθεσία. Κύριε Βασιλόπουλο. Η ερώτηση που θα έκανα είναι σχεδόν ίδια με την κυρία Παπαδοπούλου, με μια μικρή διαφορά. Υπάρχουν το σύνολο των καταστηματαρχών μας υπέβαλε αιτήματα ότι θα το ήθελε αυτό το πράγμα ή κάποιοι επιχειρηματίες είπαν ότι, δηλαδή οι επιχειρηματίες της πάνω πλατείας θέλουν όλοι τα τραπεζοκαθίσματα. Αυτή είναι η ερώτηση. Ευχαριστώ. Τα αιτήματα ήταν τόσα που αν γινόταν ο εξτραχώρος φτάνει την κάλυψη που σας είπε ο κ. Πάτσας, 90%. Δεν ξέρω αν είναι 7, σου λέει 5, είναι το 95%. Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο. Είναι τα μαγαζιά της πάνω πλατείας επιθυμούν να έχουν παραπάνω χώρο. Και είναι μια συζήτηση, φαντάζομαι, με τη Δημοτική Αρχή, που τους εξηγήθηκε αυτό το πράγμα και ποια ήταν η θέση τους. Θέλω να μάθω δηλαδή την συζήτηση που έγινε με τους επιχειρηματίες για να ενημερωθούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο που ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, συζήτηση δεν έγινε με επιχειρηματίες. Γίνανε αιτήματα από τους επιχειρηματίες. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα σε συζήτηση. Βρισκόμαστε τότε σε μια μεταβατική περίοδο, να το θυμίσω αυτό, που ίσχυαν οι διατάξεις COVID μέχρι πριν από 10 μέρες. Ίσχυαν λοιπόν οι διατάξεις και υπήρχε αυτή η αγωνία, τι θα γίνει, θα μπορούμε να παραχωρήσουμε το σημερινό, το μέχρι προχθές καθεστώς, δηλαδή θα το αφήσουμε ως έχει, θα πάμε πίσω, επειδή ήρθαν και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα παραχωρήσουμε ή τι περαιτέρω χώρο της πλατείας για να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα. Αυτό ήταν που κληθήκαμε να απαντήσουμε και αυτό παίρνουμε και σήμερα αυτή την εισήγηση στο ότι επιστρέφουμε στα όρια των παλιών. Ευχαριστώ τον Πρόεδρε που ατύπως μου επιτρέπει. Το ερώτημα που δημιουργείται εμένα είναι το εξής, ότι δεν μπορούμε στον ίδιο Δήμο σε μαγαζιά τα οποία προσφέρουν ομοειδή πράγματα, να μην πω ότι είναι ομοειδής επιχειρήσεις, στη μένη πλατεία πλαστήρα να δουλεύουμε αλλιώς και στην άλλη πλατεία να δουλεύουμε διαφορετικά. Δηλαδή, από τη στιγμή που επιτρέψαμε, αυτό είναι ερώτημα τώρα, Σπύρο, έτσι. Ναι, ερώτημα. Από τη στιγμή που επιτρέψαμε, λοιπόν, στην πλατεία πλαστήρα... Γιατί δεν το επιτρέψαμε μέσω της απόφασής μας. Σήμερα επιτρέψαμε. Όχι, όχι, μέσω της απόφασής μας, αυτή που μνημόνευσε ο Δήμαρχος. Ναι, τον Οκτώβριο, έχετε δίκιο. Τον Οκτώβριο, γιατί να κατέβουν κάτω από τα πεζοδρόμια. Για τις δύο. Ναι. Δεν μπορούμε, λέω, επειδή πάω να κάνω σύγκριση μαγαζιών που βρίσκονται σε διαφορετικές πλατείες, αλλά πουλάνε τα ίδια πράγματα. Στον άλλον λοιπόν επιτρέπουμε, που είναι στην πλατεία πλαστήρα, να έχει 5 τραπέζια παραπάνω γιατί κατέβηκε τα σκαλάκια, ας πούμε, και τα έβαλε. Ωραία. Δεν μπορούμε, μια μικρή υπέρβαση, εδώ μας καλείς να ψηφίσουμε ότι η πλατεία του Πυρακού επανέλθει στο προηγούμενο καθεστώς, το προ-COVID. Ναι, αφού δεν ήρθε και η πλαστήρα στο προ-COVID, δεν μπορούμε και εκεί να κάνουμε, δεν λέω μια συνολική υπέρβαση όπως είναι τώρα, αλλά μια υπέρβαση που στείλει να τους δώσουμε 20% παραπάνω από το χώρο που έχουν ή 25%, ώστε και αυτοί να μπορέσουν, αν όχι να βάλουν 10 τραπέζια που μπορεί να βάζει ένα μαγαζί στην πλατεία πλαστήρα, να βάλει 3 τραπέζια παραπάνω. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε προ-COVID ή τώρα. Όχι, από αυτό που υπήρχε προ-COVID, να δώσουμε συν, αυτό νομίζω ότι συν κάποιο ποσοστό. Συν κάποιο ποσοστό. Δηλαδή είχε ένα χώρο, πρόεδρε, είχε ένα χώρο υποθετικά τώρα λέω, 100 τετραγωνικών, να το κάνουμε 125. Μην το κάνουμε 150 και κλείσουμε την πλατεία. Αυτό νομίζω το είπε ο κ. Πάτρας πριν, ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια διαφοροποίηση, αλλά όχι αυτή. Να το κάνουμε επιτέλου και πάντα.
Βασίλη, το πρόβλημα δεν είναι η μη διάθεσή μας να δώσουμε έστω και λιγότερο από το καθήκοντα. Είναι ότι άνοιξε ένα μαγαζί από πίσω που δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Το οποίο και αυτό στη λογική ότι πρέπει να πάρει ό,τι παίρνουμε όλοι. Έτσι, αυτό αφού είναι κλεισμένο από τις παλιές παραχωρήσεις στην πλατεία, θα έρθει μπροστά από όλους τους υπόλοιπους. Θα πάει μπροστά, πρώτα στη θάλασσα, στα παγκάκια το πω έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν αντιμετωπίζεται θετικά από κάποιον ο οποίος είχε πριν το πρώτο τραπέζι πίστα, να το πω έτσι. Δηλαδή, υπάρχει μια δυσκολία στην επιπλέον ανάπτυξη πεζοκαθισμάτων στο πώς θα μοιραστεί αυτός ο χώρος. Και όλη την πλατεία να τη δίναμε, ας πούμε, ξέχασε τους πολίτες να μην έχουν προσβασιμότητα. Πάλι αυτή η πλατεία έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή στημένη και ξέρεις ότι εκεί πέρα υπάρχει μια μελέτη για να γίνει μια καινούργια πλατεία και χρηματοδότηση, η οποία όταν περάσει από χέτες και όλα αυτά θα μπει σε μια διαδικασία, τα χρήματα είναι εκεί. Έτσι, και μελέτη είναι συγκεκριμένη, αλλά στη σημερινή μορφή της πλατείας δυστυχώς υπάρχει μια αντιδραμία. Δεν είναι θέλουμε. Αν έρθουν καταστηματάρχες, πρόσεξε, και συμφωνήσουν σε μια λύση, με ευχαρίστω που ξαναδούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να το περάσουν. Εντάξει, εμείς σήμερα κατά παραγωγή της προηγούμενης απόφασης έχουμε μια καταληκτική ημερομηνία που καταθέσαν οι άνθρωποι μέχρι 31 Μαρτίου τα αιτήματά τους. Και πρέπει να δώσουμε αδειοδοτήσεις στους κοινόπτους χώρους που νοικιάζουν. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αποδεκτή λύση. Αν αύριο βρεθεί στο συγκεκριμένο χώρο από τους ίδιους επαγγελματίες κοινή λύση, εγώ δεσμεύομαι στο Συμβούλιο θα τη φέρω. Δεν δηλαδή ότι είναι οριστικά όχι. Το θέμα είναι μην πάμε εκφανώς μια λύση και τους βάλουμε και τσακώνονται μεταξύ τους. Δεν ξέρω. Αν ο κύριος Καλφαντής να πει κάτι. Εγώ ήθελα να παρατηρήσω σε αυτό που είπε ο Βασίλης, ο Βυσκητήνης, ότι ομοειδή καταστήματα τα αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό τρόπο, που είναι μια αλήθεια. Από την άλλη μεριά όμως και οι πλατείες δεν είναι ίδιες. Μια πλατεία είναι ένα ορθογώνιο που έχει 1000 τετραγωνικά μέτρα και άλλη είναι δύο παρέλες γραμμές που είναι 7 στρέμματα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε με τον ίδιο τρόπο να μοιράσουμε τις πλατείες. Και μέσα πάνω σε μια πλατεία πρέπει να υπάρχει και ελεύθερος χώρος για τις πέζους. Δηλαδή, αν κάναμε μια παραχώρηση που να φτάσει στο 50% των πλατιών της πλατείας, μια προσφυγή του οποιοδήποτε, αυτή η παραχώρηση θα την κατέρριπτε. Γιατί από τον νόμο μπορούμε, νομίζω, μέχρι το 30% κύριε Πάντζα, να διαθέσουμε νομίζω σε τραπεζοκαθίσματα εκτός από τα μέσα από τα μαγαζιά. Γι' αυτό και έγινε αυτό. Τώρα, όπως είπε ο Δήμαρχος, αν οι επιχειρηματίες μπορούν με κάποιο τρόπο να συνοηθούν, να με πει ο ένας προς τον άλλον, να γίνουν συγγονίες, περίεργες, πώς θα τακτοποιηθούν, εμείς πάλι εδώ πέρα είμαστε και μπορούμε με μια καινούργια απόφαση να το δούμε. Ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Πιστικίδη και να του πω το εξής. Λόγω ιδιότητας σας, αυτή είναι εξίσωση για πολύ δυνατούς. Λοιπόν, πραγματικά, όπως σας παρότρινε και ο Δήμαρχος, το ίδιο θα ήθελα και εγώ. Αν δηλαδή όντως πραγματικά μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή στο ελάχιστο το επιπλέον, φυσικά και είμαστε υπέρ αυτής της πρότασης. Με όλους τους κινδύνους όμως, έτσι, όπως ανέφερε ο κύριος Καλφαντής, αύριο μεθαύριο κάποιοι που δεν είναι ικανοποιημένους από τους καταστηματάρχες μιας προσφυγής ή ενός πολίτη, γιατί δεν είναι μόνο ο ανταγωνισμός μεταξύ καταστηματάρχων. Για το δεύτερο που αναφέρατε για τη σύγκριση των δύο πλατιών, εγώ, όταν έρθει το ζήτημα αυτό για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στην ανάπτυξη της πλατείας Πλαστήρα, για να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, θα εισηγηθώ συγκεκριμένα τετραγωνικά, που θα το εξετάσουμε και θα φέρουμε μία πρόταση. Δηλαδή, τι εννοώ, δεν θα δίνουμε το διπλάσιο της έκτασης που έχει σήμερα το ένα κατάστημα πίσω που έχει εξαπλωθεί μέχρι τη μέση της πλατείας. Τοποθετήσει, είπατε ο κύριος Παφούτης, ο κύριος.
Βασιλόπουλος, εγώ. Ο κύριος Στικίδης, ο κύριος Μπατάλης, λέγεται τα μένα. Λοιπόν, ο κύριος Άφωτης. Ευχαριστώ. Ξέρετε, Πρόεδρε, μιλάμε τόσο τώρα για χώρους κατά προβολή και τι δικαιούνται και τι θέλουν να πάρουν οι επαγγελματίες της πόλης μας και αναλογικά η μεγάλη πλατεία και η μικρή πλατεία. Για μένα αυτό είναι μια διαχείριση μιζέριας. Γιατί αν περάσουμε είτε τώρα, είτε χθες, είτε αύριο, είτε ακόμα και το Σαββατοκύριακο, και καλό καιρό να έχει, γεμάτες καρέκλες δεν είναι. Ούτε στην πάνω πλατεία, ούτε στην κάτω πλατεία. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι το τι προϊόν πουλάνε. Τι προϊόν πουλάνε οι προϊόν, με την ευρία έχει προϊόν, υπηρεσίες, οτιδήποτε έτσι. Πουλάνε οι επαγγελματίες μας, αλλά πολύ περισσότερο και τι προϊόν φτιάχνει ο Δήμος διαχρονικά στο πέρασμά του. Τι υποδομές, πρόσβαση, πάρκινγκ, ομορφιά του τόπου. Όλα αυτά πάνε πακέτο. Όσο καλός και αν είναι επαγγελματίας, αν η περιοχή δεν είναι καλή, δεν θα έρθει κάποιος να καταναλώσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όσον αφορά τους προβληματισμούς του που εξέφρασε και ο Παναγιώτης, ας πούμε, για τους καταπροβολικούς, okay, το ξέρουμε ότι εκεί, έτσι όπως είναι η πλατεία, επειδή κάνουν μια γωνία τα καταστήματα για τα προβολή, στις χώρες, χώροι συναντιούνται έτσι κατά κάποιον τρόπο. Θεωρώ θα πάρουν, παίρνουν και μέχρι σήμερα αναλογικά ο καθένας αυτό που τους, που τους αναλογεί έτσι, και στο γόνιασμα έτσι, που γίνεται. Απ' την άλλη όμως, επειδή πραγματικά πιστεύω ότι δεν είναι θέμα χώρου, αλλά είναι θέμα διαχείρισης, εγώ δεν είμαι θετικός στο να αναπτύξουμε, στο να παραμείνουν, αν θέλετε, τα τραπεζοκαθίσματα σε εποχή COVID. Ειδικά στην πάνω πλατεία. Είναι μικρή πλατεία. Έτσι. Και αυτοί που έρχονται να φάνε κάτι ή να πιούν ένα καφέ έχουν και παιδάκια μαζί. Και αυτά τα παιδάκια πρέπει να έχουν αλλάξει τον χρόνο σε καροτσάκι κάπου να παίξουν λιγάκι να σηκωθούν από το τραπέζι. Δεν μπορούμε να το στερήσουμε και αυτό το πράγμα. Δηλαδή χάνει τη λειτουργικότητά τη στην ουσία η πλατεία, αν την μπουκώσουμε. Έτσι. Το ίδιο αν θέλετε συμβαίνει και κατά εμέ και στην πλατεία. Γιατί όταν ήταν σε πλήρη ανάπτυξη, στην κεντρική πλατεία τη μεγάλη με τα τραπεζοκαθίσματα. Είχε μειωθεί πάρα πολύ και ο αριθμός των παιδιών τα οποία, αν θέλετε, κοινωνικοποιούνται μέσα στην πλατεία. Και κακά τα ψέματα, όλοι οι γονείς θέλουν τα παιδάκια τους να τα έχουν στα ματάκια τους την ώρα που καυτοί κάθονται να ξεκλέψουν ένα χρόνο να πίνουν το κάτι. Η δική μου άποψη αυτή είναι. Αυτά. Πήρα το θέση του Προέδρου. Συνεχίστε. Εγώ ήθελα να υποστηρίξω όλα αυτά που προσπάθησα και μέσω ερωτήσεων να κοινήσω. Δηλαδή, έχουμε και οφείλουμε να βλέπουμε όλα τα καταστήματα με το ίδιο μάτι. Εάν ένα κατάστημα στην πλατεία Πλαστήρα λόγω έκτασης της πλατείας μπορεί και έχει 10 τραπέζια ή το Παναγιώτη, θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι στην 10 τραπέζια εννοώ πάνω στην πλατεία, θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι στην πλατεία Δημητρακού θα πρέπει να είναι λιγότερα. Δεν θα είναι 10, θα είναι 3. Πιστεύω όμως ότι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο, εσείς σαν Δημοτική Αρχή, ότι βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τα καταστήματα, τους βλέπεις με το ίδιο μάτι. Διότι βεβαίως όλα παίζουν τον ρόλο τους, όλα αυτά που ανέφερε ο Δαμιανός περί της λειτουργίας ενός καταστήματος, του χαμόγελου που θα σου πει τι θέλεις, ας το πούμε, και τα λοιπά, αλλά θα πρέπει να έχουμε δώσει και σε όλους τα ίδια φόντα για να μπορέσουν να δουλεύουν εκεί μέσα στην βιοπάλη για να βγάλουν το μεροκάματό τους. Έτσι κι αλλιώς και στην πλατεία συμβαίνει αυτό. Εννοώ στην πλατεία Πλαστήρα. Όλος ο καταπροβολή χώρος δίνεται κάπου. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω εδώ πέρα το 70 και 30 που αναφέρεις Σπύρο, εσύ ή η τεχνική υπηρεσία, δεν το καταλαβαίνω. Αν μου δείξεις ένα μαγαζί της πλατείας, Πλαστήρα, ένα, το οποίο δεν έχει το 100% της προβολής του καλυμμένο με καθίσματα, αλλά έχει το 70% που επικαλύσει και το άλλο 30% αν θέλει το δίνει ο Δήμος και κάτι τέτοια, δεν υπάρχει. Επομένως, όταν μιλάμε ότι δίνεις κάποιο χώρο, δίνεις την προβολή στην ουσία του καταστήματος, έτσι.
Η δική μου άποψη λοιπόν είναι ότι επειδή μέσα στο μυαλό μας υπάρχουν δύο εποχές, δηλαδή υπάρχει μια πιο συμμαζεμένη για τα τραπέζια που την αποκαλούμε προ-COVID και μια πιο εκτεταμένη η οποία είναι στο COVID, εγώ πιστεύω ότι για την πλατεία Δημητρακού πρέπει να πάμε στην προ-COVID εποχή με μια αύξηση λογική, έτσι, εφόσον το θέλει ο επιχειρηματίας, με μια αύξηση λογική των τετραγωνικών για να βάλει έτσι κάποια κατήσματα. Και σαν αύξηση, είπα για παράδειγμα ένα νούμερο, 25%. Άλλωστε, έχετε, πώς να το πω, έχετε μια συνήθεια από την τεχνική υπηρεσία, ίσως είναι στους λόγους που ανέφερε ο Δήμαρχος, δεν φτάνει το προσωπικό. Όποτε έχουμε τέτοια πράγματα, το θυμάμαι και με την ιστορία της Ιντρακάτ, ένα σχεδιάγραμμα δεν είναι. Δηλαδή θα μπορούσε, κάλεστε μαζί με την εισήγηση, να υπήρχε ένα σχεδιάγραμμα με ένα χρωματάκι να ήταν η προ-COVID εποχή, 500 τετραγωνικά, η μετά-COVID εποχή με ένα άλλο χρωματάκι, 800 τετραγωνικά, πού είναι το ένα κατάστημα, πού είναι το άλλο κατάστημα, έχουμε αυτό το ρημαδοτάδε εδώ πέρα και την οθόνη, δεν τα χρησιμοποιούμε καθόλου. Πρόεδρε, ίσως κάποια στιγμή, ίσως την επόμενη φορά, σου εύχομαι να είσαι στη θέση σου, θα πρέπει να τα λύσεις αυτά τα πράγματα, γιατί διευκολύνουνε τους δημοτικούς συμβούλους να μπορέσουν να συζητήσουν. Δηλαδή συζητάμε χωρίς και διαγράμματα με ό,τι πείρα έχουμε. Δεν ξέρω αν όλοι έχουμε την ίδια πείρα. Εγώ τα έχω συναντήσει τα προβλήματα αυτά σαν αντιδήμαρχος από το 2006 και αυτά. Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα δεν ήταν θέμα σχεδιαγράμματος, ήταν θέμα επί της 100 της πλατείας. Όλο το πρόβλημα είναι εκεί. Ότι επί της 100. Δηλαδή, ναι, αφού φτάσαμε στο 90%, δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να γίνει, έστω και αν βλέπατε από εδώ μεριά, από εκεί μεριά, μπροστά μεριά. Δεν είπα να καλυφθεί όλο, γιατί υπάρχει, χρειάζεται ζωτικός χώρος για κάποιον. Γιατί δεν έχουμε κόψει με τη πλατεία πλαστήρα που έχουμε κατεβάσει, γιατί καλύψε το χώρο, δεν έχουμε κόψει ουσιαστικά 4-5 παγκάκια στο να μην μπορεί να κάτσει κάποιος. Γιατί δίπλα του είναι ο άλλος, ας πούμε, και τρώει σουβλάκια ή πίνει καφέ ή πίνει ποτό. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω παράλληλα. Γι' αυτό λέω. Πρέπει να πάμε στην πλατεία Δημητρακού σε κάτι ανάλογο με την πλατεία Πλαστήρα. Αυτό που υπήρχε προ-COVID και επειδή έγινε το προηγούμενο της Πλαστήρα, αυξημένο όμως κατά ένα ποσοστό. Είναι 25 ή είναι 30%. Αυτό. Λοιπόν, κυρία. Κύριε Βασιλόπουλο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι εγώ θεωρώ ότι η χρήση της πλατείας πρέπει να είναι από τον κόσμο. Και η χρήση από τον κόσμο και τα παιδάκια που θα παίζουν και τον ελεύθερο χώρο της πλατείας είναι αυτό που θα φέρει στα καταστήματα δουλειά, ανθρώπους να καθίσουν τα καταστήματα. Άρα δεν θα συμφωνούσα σε μια πρόταση που θα έλεγε ότι πρέπει να δοθούν επιπλέον χώροι για να καταληφθεί η πλατεία. Πέρα από το αν είναι νόμιμο ή παράνομο που είπατε, κύριε Πάτζα, δεν θα λειτουργούσαν τα καταστήματα σε μια πλατεία που θα γέμιζε τραπεζοκαθίσματα. Άρα δεν πρέπει να δοθούν επιπλέον χώροι στην πλατεία πάνω. Βέβαια, η αδικία με την κάτω πλατεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν είναι του παρόντος θέματος, αλλά πρέπει να φέρουμε το αντίστοιχο θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για την κάτω πλατεία, για να υπάρξει μια ίση μεταχείριση των πάνω και των κάτω καταστημάτων. Και θέλω να πω επίσης όμως, επειδή εδώ πρέπει να μιλάμε με μια σοβαρότητα, όταν άκουσα τον Δήμαρχο να λέει ότι αν συνεννοηθούν οι καταστηματάρχες και φέρουν μια πρόταση και τα βρουν μεταξύ τους, εγώ θα το ξαναφέρω το θέμα, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι κάτι οριστικό αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Θέλω να θυμίσω σε όλους μας ψηφίζουμε ότι ο τίτλος του θέματος λέει λήψη απόφασης περιοριστικής παραχώρησης ή μη. Άρα ναι, για εμένα, τουλάχιστον για φέτος, είναι κάτι οριστικό αυτό. Αν δεν είναι κάτι οριστικό, όπως είπε ο Δήμαρχος, να μας το πει, ότι παίρνουν μια απόφαση σήμερα, θα την ανακαλέσουμε μετά από μια εβδομάδα, γιατί μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Εγώ λαμβάνω στον τίτλο, λέει είναι κάτι οριστικό, άρα μάλλον αυτό που ο Δήμαρχος ήταν για να διασκεδάσει τα πράγματα, για να διασκεδάσει κάποιες νόμες εδώ μέσα, δεν γνωρίζει. Πάντως ήταν λάθος σε σχέση με αυτό. Αυτό που με πιστεύει από κάτι,
αφορά τόση ενημέρωση στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα μπορεί να ξαναφέρει θέματα προς συζήτηση. Αλλά κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν μπορεί να επανέρχεται ένα θέμα για συζήτηση με τα ίδια δεδομένα. Το απαγορεύει ο νόμος. Επομένως, αν αλλάξουν τα δεδομένα και μπορούμε να το ξαναφέρουμε το θέμα, να το ξαναδούμε το Συμβούλιο, νομίζω αποτελεί, όχι μόνο κρατικό δικαίωμα, αποτελεί προϋπόθεση η συζήτηση μια δημοκρατία. Επομένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει εύκολη λύση, γι' αυτό και μέχρι τώρα δεν έχουμε λέει, ούτε οι υπηρεσίες του Δήμου, ούτε οι ίδιοι καταστηματάρχες. Γι' αυτό και ερχόμαστε να πάρουμε μια ειδική απόφαση σε σχέση με την γενική απόφαση που είχαμε πάρει τον Οκτώβριο του 2022. Οι άλλες πλατείες, μάλλον οι άλλοι χώροι στους οποίους έχουν αναπτυχθεί τραπεζοκαθίσματα από εκεί του πόλη λειτουργούν χωρίς προβλήματα. Μπορούμε να τηρήσουμε τις προϋποθέσεις του νόμου να δεν γίνεται διάθεση πάνω από 30% της πλατείας. Ενώ εκεί πέρα προφανώς υπερβαίνουμε αν αναπτύχθουν τραπεζοκαθίσματα, αλλά και πάλι ένα δημοτικό συμβούλιο παίρνει την ευθύνη για να λειτουργήσει μια πόλη να υπερσκελίσει κάποια αριθμητικά ποσοστά που βάζει ο νόμος. Και θα δούμε πώς η τοπική κοινωνία θα αποδεχτεί ή όχι μια τέτοια παρέμβαση. Δεν είναι τώρα όμως της παρούσης. Της παρούσης είναι η εισήγηση που έκανε να δίνει όμως την προσπάθεια. Κυρία Τσεμά. Δεν ξέρω γιατί έρχομαστε σε τέτοια διλήμματα και να έχουμε και τύψεις ή να είμαστε ευτυχείς έναντι κάποιων γνωστών ανθρώπων που έχουν καταστήματα στην πλατεία Δημητρακού ή στην πλατεία Πλαστήρα, οι οποίες και οι δύο πλατείες έχουν μια δυστυχισμένη όψη, μια σκοτεινή όψη, ενώ έχουν και, όπως είπε ο κ. Καρπαντής, έχει γίνει τελική μελέτη, έχει εγκριθεί η αρχιτεκτονική μελέτη και θα μπορούσε να ισχύει και να είναι όλοι ευχαριστημένοι, όπως κάνουν και άλλες σοβαρές πόλεις. Πάμε στα Γιάννενα που έχει γύρω στις 200 καφετέρες, την ίδια στην άλλη, ας πούμε, και φαγητά και οτιδήποτε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και έχουν μία σειρά πραγμάτων. Γιατί εμείς να είμαστε σε τέτοια θέση, αν πούμε ένα μέτρο ή 10 μέτρα, όταν υπάρχει η αρχιτεκτονική μελέτη. Μα η μελέτη και έχει εγκριθεί κιόλας. 7x7. Ωραία. Γιατί να μην το δίναμε αυτό και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Δεν θα είναι λύση. Δεν θα μάλλον ο ένας από δεξιά με τον άλλο αριστερά. Το έχουμε δώσει αυτό, κύριε. Το ξέρω ότι έχουμε δώσει, αλλά κάποτε δεν πρέπει να ισχύσει το σωστό. Μα επικαλείστε τη μελέτη, η οποία σημαίνει πραγματικότητα πρόκομη. Τι επικαλείστε. Γιατί να είμαστε σε τέτοιο δίλημα. Θα μπορούσε να ισχύει το σωστό. Μελέτη δεν τη θέλετε. Τώρα λέτε μ' αρέσει η μελέτη και μετά λέτε η μελέτη είναι η ίδια, αν δεν μ' αρέσει η μελέτη. Τι θέλετε να δει. Γιατί να κάνουμε λίγο τη συζήτηση, εφόσον υπάρχει λύση. Η λύση είναι έτοιμη. Κύριε Πατάλη, ο λόγος σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ στη συγκεκριμένη περίπτωση στην πλατεία Δημητρακού βέλτιστη στη λύση, άριστη λύση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει βέλτιστη λύση. Μπορεί κάθε υπερβολή με κύριος να βρεθεί υπερβολικό ο κύριος Πιστικίδης, σαν μαθηματικός ή ο κύριος Μπουρνός, αλλά είναι σαν να λύσουμε ένα σύστημα 1000 εξισώσεων με 1000 αγνώστους. Είναι μια τρέλα στην πλατεία Δημητρακού. Όλη αυτή και η εισήγηση του κυρίου Πάντζα βγήκε εξ όσων γνωρίζω μετά από μια πάρα πολύ επίμονη προσπάθεια. Εγώ καταθέτω τις δικές μου σκέψεις ότι αν το πούμε επιπλέον είμαι ξεκάθαρος, το λέω εισαγωγικά και καταληκτικά ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στην προ-COVID εποχή κατάσταση. Αν δούμε το πιο τραπεζοκαθίσματα θα καλυφθεί όλο το έμβαδο πέρα των δύο διαδρόμων και πέρα των δύο διαδρόμων δεν θα υπάρχει ελεύθερος χώρος για την κίνηση και την παραμονή και την κυκλοφορία των πολιτών. Κατά συνέπεια, μερείται η έννοια της κοινής χρήσεως που εξορισμού έχουν οι πλατείες. Δεν θα τηρούνται οι διατάξεις για την πρόσβαση και την μετακίνηση των ΑΜΕΑ. Ως χώροι κοινής χρήσεως και ελεύθερης πρόσβασης για όλους τους πολίτες, παραβιάζονται τα δικαιώματά τους και λόγω της πλήρης κατάληψης. Ο αρχηγός των καταστημάτων, αν δεν κάνω λάθος,
που πρέπει να παραβοληθεί επιπλέον χώρος είναι 10. Αυτό σημαίνει ότι να δοθεί σε όλους ίσως χώρος είναι πλήρης κατάληψη της πλατείας. Βεβαίως και πρέπει να συνομολογιστεί ο χώρος που καταλαμβάνουν οι ομπρέλες και τα στάμπ και ο κίνδυνος ατυχήματος για μικρά παιδιά και γεννημένους. Εδώ δεν θα μπορούν να περνάνε από ό,τι το έχω εγώ στο μυαλό μου, γιατί όλοι μας εδώ πέρα έχουμε στο μυαλό μας αν δοθεί πλήρη ελευθερία να καταληφθεί η πλατεία του Μητρακού, ότι τα τραχοζοκαθίσματα θα είναι κολλητά το ένα με το άλλο, δεν θα είναι ευδιάκριτα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχείς παραξηγήσεις. Θα γίνει μία ιστορία, πολύ χειρότερη, θα βλέπουμε στη Νέσα Πύρου Κάλους όπως στη Βάρη Σκοροπίου. Θα γίνει ο Τσέλικας, ο Βλάχος και λοιπά με τις μαγκούρες και ποιο θα πάρει το προσωπικό. Θα γίνονται ασύλληπτα πράγματα. Τρεσίκ. Ναι, τρεσίκ. Θεωρώ ότι υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω, αρνητική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφαίλας του Κερμίου. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η πλήρης κατάληψη των πλατιών μου θυμίζει την πλήρη κατάληψη των ακτών από τις ξαπρόσταθες. Που κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να έχουμε ξαπρόσταθες και δεν μπορούμε να καθίσουμε να πάμε να απολαύσουμε ελεύθερα τον μπάνιο μας στις ακτές. Το ίδιο θα γίνει και εκεί. Δι' αυτούς τους λόγους που τους είπα λιγότερο επιστημονικά, τους είπα προϊκά, εγώ είμαι απλός άνθρωπος, όπως ξέρετε. Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να έρθουμε στην προ-COVID εποχή, στην πέργολα. Και μακάρι, εγώ εύχομαι όλες οι πέργολες και τα καθίσματα που είναι στις πέργολες να είναι συνεχώς κατελημένες από πελάτες και να κάθονται στην αναμονή. Εγώ θα είμαι ευτυχής, έτσι όπως όλοι μας θα είμαστε ευτυχείς. Θα είναι γεμάτο. Να γίνουν διόροφοι, μετά θα βρούμε κάτι άλλο. Αρκεί να γεμίσουν. Μακάρι να γεμίσουν. Εγώ θεωρώ ότι παρέλει οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Αν είναι το δικαίωμα δευτερολογία, θέλω να τα ασκήσω. Εγώ θέλω να το ασκήσω αυτό το δικαίωμα. Λογοπαίγνιο. Ξέρω τι είναι το δικαίωμα, λοιπόν, κύριε Σεβέρη. Εγώ θέλω. Να είστε σύντομο θα το παλέψω, κύριε πάρα πολύ ενδιαφέρον και προσοχή της απόψης των συναδέλφων. Θα μείνω συμβαλής για λόγους του συμπολίτες και την προλήρεση. Νομίζω ότι βγαίνει ανάγλυφα η κοινή αγωνία, αλλά δηλαδή η συζήτηση που πρέπει να γίνει. Το πρώτο είναι να συνεννοηθούμε ότι η πλατεία είναι κοινόξιστος χώρος. Κοινόξιστος χώρος σημαίνει χρήση από τους πολίτες. Ένα. Δύο. Προφανώς υπάρχει και νομοθεσία. Η νομοθεσία πρέπει να τηρείται. Εποφελία των πολιτών. Τρία. Αγωνία για το πώς μπορεί να στηριχτούν οι καταστηματάρχες. Ναι, αλλά όχι εις βάρος του κοινόχου του χώρου και εις βάρος του νόμου. Και του Δαμιανού, την τοποθέτησα στην προσοχή, και του Βασίλη και του Ανδρέα. Νομίζω ότι αυτό που βγαίνει είναι μια καλή στιγμή του Συμβουλίου αυτή, δεν θέλω να πω, πέραν των εκμέρων πολιτικών διαφωνιών, είναι ότι αυτό που προτάσετε είναι και πρέπει να είναι και αυτή είναι η θέση και της δημοτικής αρχής, ότι συμπίπτουμε από την όψη των σχόλων. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να πάει ο πολίτης, η μάνα, το παιδάκι του, δεν μπορεί να λειτουργήσει και το συνοδό σύστημα, το οποίο είναι είτε η εστίαση είτε άλλα μαγαζιά υπάρχουν. Αυτό είναι που πρέπει να διαφυλάσσει σαν κόριο οφθαλμού. Προκειμένου να δείτε προσοχή, γιατί είναι μέρος και του προβληματισμού μου, κύριε Τσικίδη, κύριε Βαφούτη, κύριε Βασιλόπουλε, σκέφτομαι την αντίστοιχη εφαρμογή με τη μεγαλύτερη πλατεία. Προφανώς είναι άλλα τα δεδομένα, δεν αναφέρομαι σε μαγαζά τροσιμότητα προϊόντα, αναφέρομαι σε χώρο, κατάληψη και ποσοστά. Αντιλαμβάνομαι και τα ακόμη πολύ μεγάλη προσοχή και των τριών, είναι και κομμάτι του δικού μου προβληματισμού και πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν είναι του παρόν. Αλλά μιλάμε για διαφορετικά δεδομένα. Έχουμε στην νομοθεσία, η οποία ισχύει αυτό δηλαδή που λέμε σήμερα μέσω τη νομοθεσία, πάμε στο status quo ante, εφαρμόζουμε τον νόμο που πρέπει να είναι και παραμένει ελευθερία χρήσεως πρόσβαση η πλατεία ως κοινό αγαθό. Η επόμενη κατάσταση ήταν η νομοθεσία περί επιπλέον χώρου, η COVID νομοθεσία, χωρίς να ακολουθεί την νομοθεσία περί το πώς πρέπει να δίνεται ο χώρος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, τα καταπροβολή κτλ. Άρα νομίζω ότι και με βάση επιμένουμε την κοινή μας ανησυχία, αυτό που πρέπει να είναι πάνω απ' όλα είναι η διαφύλαξη της πλατείας ως χώρου κοινής δράσης, αναψυχής, οτιδήποτε θέλετε των πολιτών. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί
και στη μεγάλη πλατεία. Επαναλαμβάνω, δεν είναι για τα μεγέθη. Όχι σε επίπεδο καταστηματαρχών ή προϊόντων, σε επίπεδο χώρου. Δηλαδή η αντιστοιχή ποσοστία, εσείς που είστε πρακτικοί, εγώ δεν είμαι, θα το καταλάβετε, την άλλο η κάλυψη 35-40% στα 7 στρέμματα, ναι, βγαίνουν τραπέζια, και άλλο να φτάσει στο 87, πόσο είναι, παγιότερο, 90%. Πάβει να μιλά για πλατεία. Δηλαδή ακόμα και οι διάδρομοι που θα συνυπολογιστούν, μαθηματικά λέω τώρα, ξερά, ότι είναι ελεύθερη χωρική, είναι η διάδρομη πρόσβαση κίνηση ανάμεσα στα καταστήματα. Χάνει το ρόλο τη πλατεία. Πρέπει να βρούμε τρόπου στήριξη, χωρί να παραβιάζουμε την νομοθεσία, βασικό, και χωρί να φεύγουμε από την αρχή του δημόσιου χώρου. Ναι, εκεί μπορούμε. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι το status quo ante. Πρέπει να γυρίσουμε στην κείμενη νομοθεσία, όπου λειτουργούσε δηλαδή επί σειρά ετών και μέχρι τον 2. Δεν είναι 50 χρόνια πριν. Διότι όλο το άλλο σημαίνει καθάριση του χώρου. Αυτή είναι η αρχή με την πίεση, όπου λειτουργούσε δηλαδή επί σειρά ετών και μέχρι τον 2. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι 50 χρόνια πριν. Τοποθετήσει των τριών επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε ένα κονσένσους. Εφόσον όλοι επιμένουμε ότι είναι βασική η διατήρηση του δημόσιου χώρου, δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο και πρέπει να το δούμε. Έχετε δίκιο, αλλά δεν έχει παρούσα. Πώς την επόμενο δεν ξέρω του χρόνου. Θα μαλώσουμε γι' αυτό. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον βέλτιστο τρόπο, σύνομο και με διασφάλιση του ελεύθερου χώρου. Γιατί δηλαδή μπορεί να γίνουν άλλοι χώροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πλατεία σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σάρα. Όποιο σύντομο τον άλλο. Με έχει καλύψει η τοποθέτηση του κ. Πάτζα, ο Παναγιώτης Αρχοκαλφαντής και όσοι μίλησαν για την αντιπολίτευση. Το μόνο που θέλω απλά να το βάλω σαν συνέχεια για να ξανασυζητήσουμε το θέμα. Όταν παραχωρήσαμε τους χώρους COVID, έλεγε τότε ο νόμος όπου δύναται. Γιατί υπάρχουν πλατείες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τετραγωνικά, διαφορετικό αριθμό καταστημάτων εστίασης. Με βάση λοιπόν αυτό, είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε και για την κάτω πλατεία κάποια στιγμή, άρα θα το ξανασυζητήσουμε εδώ. Και το δεύτερο στοιχείο, δεν είμαι κατάλληλος, υπάρχουν άνθρωποι πολύ πιο κατάλληλοι από την εστίαση που διατηρούν οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, είναι ότι τις παραχωρήσεις που δόθηκαν λόγω COVID δόθηκαν ώστε να μπορέσουν τα καταστήματα εστίασης με βάση τον αριθμό τραπεζοκαθισμάτων που έχουν στην άδειά τους, γιατί αυτό δεν άλλαξε, και τα μέτρα COVID όπως ίσχυαν με τις αποστάσεις στα τραπέζια, να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτά τα έξτρα μέτρα τα ίδια τραπεζοκαθίσματα που είχαν πριν την πανδημία. Επιστρέφοντας στα αρχικά τετραγωνικά και με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα μέτρα αποστάσεων σε τραπέζια και καθίσματα, όσον αφορά τουλάχιστον τις άδειες και τα καθίσματα τα οποία μπορούν να έχουν στις επιχειρήσεις τους, δεν αλλάζει κάτι. Οπότε το βάζω και αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας για όταν θα κάνουμε και την επόμενη συζήτηση. Ναι. Και λόγω τα ρεώσια και για την πανδημία. Γι' αυτό δώσω για την πανδημία. Ακριβώς. Λοιπόν, η άδεια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν σας κύριο κύριε συνάδελφε ότι έχω ακούσει το θέμα με πολύ προσοχή και ξεπλάχνιαστικά γιατί δεν είχα καταλάβει ότι η επιχειρηματίες της πλατείας είχαν ζητήσει επιπλέον χώρο που ήδη επιπλέον χώρο. Θα ήθελα πολύ να σας προτείνω να μείνουμε φέτος στα τετραγωνικά που είχαμε σαν COVID, τις συνθήκες COVID. Ούτως ώστε να εναρμονιστούν και λίγο οι συνθήκες με την κεντρική πλατεία των καταστηματαρχών και την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Είναι γεγονός ότι στην πλατεία στην οποία βρίσκεται το πατρικό μου, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν υπάρχει τρόπος να περάσει πέρα με τα ροτσάκι, ανάπηρος κλπ. Μακάρι να μπορούσαμε να παραμείνουμε έστω και για φέτος τις συνθήκες COVID, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τον νόμο και να συναζευτούμε. Λυπάμαι που το λέω, αλλά θα πρέπει να μαζευτούμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχέσω με το δικαιώμα. Πρόεδρε, θα πάρα πολύ σύντομος, έτσι, αλλά δεν μπορώ να ακούω, ας πούμε, και να μην το καυτηριάσω, να γίνονται λόγοι για διέλευση και διάφορα τέτοια,
ή για πολίτη ο οποίος το χρησιμοποιεί σε παραγιώτη και το ένα επιχείρημα και το άλλο, ή πολίτης που μπορούσε να κάνει ένσταση. Επειδή εγώ δεν έχω μικρό παιδί, Πρόεδρε, έτσι, δεν ξέρω αν το φίλο μου εδώ τον κύριο Βαλβατζή που είναι πολλά εγγόνια, αν πάρουμε δηλαδή, γι' αυτό σας λέω την ειρωνία θα πας με τον Άρη. Αν πάρουμε δηλαδή ένα καρότσι από τη μία άκρη της πλατεία Πλαστήρας, του κυρίου Γιαγκελάκη, και προσπαθήσουμε να πάμε προς τα σκαλάκια, ας το πούμε, έτσι, τις πυρόπιτες, πώς λέγεται εκεί πέρα το μαγαζί, θα μπορέσουμε να περάσουμε. Έτσι, δεν πρόκειται να περάσουμε. Θα, αν υποθέσουμε ότι ήταν ανοιχτά αυτά τα πεζοδρόμια. Έτσι, όχι, μου λέτε ναι, ότι δεν περνάνε και δεν κάνουν. Δηλαδή, στην πλατεία Πλαστήρα όλα μας φαίνονται εντάξει, στην άλλη έχουμε τα προβλήματα. Και να μπορούσε να περάσει. Και το λέω με όση ευθύνη έχουμε όλοι μας, όσοι κάτσαμε σε εκείνη την καρέκλα ή όσοι καθόμαστε εδώ. Και να μπορούσαμε να περάσουμε στην πλατεία. Έτσι. Θα βρίσκαμε ράμπες για να περάσει το καρότσι. Όχι. Άρα λοιπόν, τι είναι τι καλούμε πάνω. Το τυπικό, το γράμμα του νόμου, τι θα γίνει ας πούμε με αυτό το που μας κάνει έσταση ένας κάτοικος, τι κάνει έσταση κάποιος άλλος. Αυτή η κατάσταση επικρατεί. Εδώ απλώς για μένα, Πρόεδρε, είναι ένα θέμα ισοτιμίας κάτοικος, δεν κάνει έσταση κάποιος άλλος. Στη λογική, Thank you.